Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Δευτέρα πόσο, 24 του μήνα. Μισό λεπτό να χαμηλώσω, εδώ γίνεται χαμός, μικρόφωνα, ιστορίες. Λοιπόν, καλησπέρα. Webcast 200 κάτι. 5. 205. Και για 2-2,5 ώρες εδώ είμαστε, θα τα πούμε πάλι όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, όταν δεν είμαι άρρωστος εγώ. Λοιπόν, και ο Σάββας μου στέλνει ωραίες φωτογραφίες τώρα για να με αποσυντονίσει. Αλλά εγώ θα τη δω σε λίγο, δεν τη βλέπω τώρα σαν περίμενα, γιατί θα... Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά. Και ακούτε, εκτός από αυτό που ξεκίνησε την εκπομπή, ξέρετε, Σάββα Καζατζίδη από Τσοτήλη Κοζάνης. Hello. Νίκο Πλωμαριτέλη από Μυτιλίνη. Με ήχο κρύσταλλο. Με ήχο κρύσταλλο, για όσοι παραπονιούνται. Βοημίας. Γιάννη Τσιτσέλη. Καλησπέρα. Ξάνθη. Και σε λίγη ώρα θα έχουμε και international call από Οξφόρδη ή από Cambridge. Πού είναι ο Αλεξάνδρος? Cambridge. Θα έχουμε και τον Αλεξάνδρο τον Μιχαλητσιάνο σε λιγάκι από Cambridge, που έχει να βγει και καιρό. Και καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ στο chat. Βλέπετε, είναι καινούριο, μας έκανε ωραία έκπληξη σήμερα το chatango. Έκανε scrap το παλιό chat του, έβαλε ένα καινούριο. Πολύ ωραίο είναι. Λοιπόν, Πατάκας, Django, Τάσος GR, Rooney, ο Zero, ο Γιάννης, Πάνος Βέτο και Γαβρίλης και όλα τα παιδιά. Και ο Μιχάλης φυσικά και ο Φεντουλίδης, όλα τα παιδιά της ομάδας, ο Άγγελος, ο Χρόνης, όλα τα παιδιά, ο Άιρος. Λοιπόν, όλα τα παιδιά εδώ για να τα πούμε, να γκρινιάξουμε, ξέρετε τώρα έτσι πώς θα πάει το πράγμα. Ο απομονωμένος ο Μουσάτος από την Κοζάνη, ο περίεργος. Έλα, δεν είναι πολύ. Είχε ένα εκπληκτικό σχόλιο στο site που λέγει ότι θα μπω για να ακούσω την καθιερωμένη γκρίνια του Σάβα. Κοντεύει να γίνει θεσμός ίντερνετ, έτσι. Πού το έχει αυτό το σχόλιο? Μέτω τώρα στην ανακοίνωση του σημερινού live stream, του σημερινού εκπομπής. Α, νάτος, ο Θάνος το γράψε, ο Θάνος GR4. Μέσα λέει για το καθιερωμένο κράξιμο της εβδομάδας από το Σάβα. Ο Θάνος το γράψε, ναι. Κάποτε με κορίδευε ο Λεάνδρος τώρα. Αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια το Σάββα, να το ξέρετε. Είναι στο DNA του Νίκο, ε. Ναι, ρε. Έφω. Απόλαυση. Πηγαίνατε δηλαδή σε μεταλλάδικα στη Θεσσαλονίκη και γκρίνιαζε για το DJ, ε. Από τους καφέδες ξεκινούσε το μεσημέρι. Ναι, για πες. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσει ο Νίκος, ότι καθόμασταν σε συγκεκριμένο καφέ, ρε παιδί μου, μικρούλι καφέ στη Θεσσαλονίκη και ψιλοάδιαζαν τριγύρω τα τραπέζια, η αλήθεια είναι. Αλλά είχα και δυνατούς πάρτνερ. Ήμασταν έτσι, Νίκο, δεν μπορείς να πεις. Το σήκωνε δηλαδή. Οι μεταλλοπαράγοντες της πόλης μαζεμένοι όλοι. Και το τι ακουγότανε δεν μπορούσε να το αντέξει κάποιος ο οποίος, ρε παιδί μου, δεν ήταν μέσα στη... Να το πω εισαγωγικά, κλίκα, στην παρέα. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Προσβλητική, ναι. Κανονικά, δεν μας ανεχόταν κανένας. Χειρότερο. Ναι, άδειαζαν λίγο τα τραπέζια, ναι. Είχετε που λες, Γιώργο, την τσαντούλα του Σάββας, η οποία έχει CD, βιβλία, φωτογραφίες κάθε φορά. Που όλοι ρωτιόμασταν γιατί κουβαλάει μια τσαντούλα ο Σάββας. Για πες, αυτά είναι μυστικά που δεν τα έχει πει που σε κανέναν, έτσι, για πες. Τσαντούλα όμως πλαστική, δηλαδή όχι τσάντα που κουβαλάμε κανονική. Μαγαζί, ρε παιδί μου. Την κλασική, η οποία πάντα θα είχε μέσα ένα CD, ένα βιβλίο. Μόνιμα με κάτι να ασχολείται. Και το χέρι στα γυαλιά πάνω, κλακ και κράξιμο. Κερδόσαμε. Αυτό είναι ο Σάββας, παιδιά. Δεν τον περιέγραψε. Αυτό είναι. Αλλά βέβαια, όπως λέει και ο Τζάνκο, καλά δεν θα πω τη λέξη που λέει, είναι αυτό και σωστό το κράξιμο. Σωστό. Καλά. Όταν είναι όμως πάντα κράξιμο, δεν μπορεί πάντα να είναι σωστό. Κάποια φορά θα ξεφύγεις κιόλας. Εντάξει, παιδί μου, πάντα ξεφεύγαμε. Εντάξει. Υπερβάλαμε τις περισσότερες φορές για να γελάσουμε. Ναι, πάντα ξεφεύγαμε. Δηλαδή, ναι. Αλλά όπως είπα, είχα και παρέα αντίστοιχη. Έτσι. Δηλαδή, είχα κύκλο που το σήκωνε, ρε παιδί μου. Πώς να πω. Δηλαδή, φανταστείτε ένας από αυτούς που ήταν κατά το ίμιση ιδιοκτήτης μπαρ, ο οποίος είχε πετάξει έξω κόσμο, ρε παιδί μου, επειδή κορόιδευαν συγκεκριμένο συγκρότημα την ώρα που έπαιζε. Δηλαδή έπαιζε Maiden και ή Judas Priest έπαιζε και τους είχε πετάξει έξω, ρε. Τα κορκορόιδευαν. Ή Μάνο, κάτι τέτοιο θα ήταν. Πολύ κλασικό, δεν θυμάμαι το ξέρω. Ναι, και έκαναν ότι κορόιδευαν αυτοί γιατί ήταν πολύ ψαχμένοι, black metalάδες, κάτι ήταν. Τους πέταξε. Στο δεύτερο το cult. Δεν το θυμάσαι. Το έγραψε και ο Μπιγούροφ, λέει για το Λέανδρο, λες. Ναι, ναι, ρε. Χρονή για το Λέανδρο. Ναι.
Έχουμε είχε και ένα. Και τον, έχω... και τον DJ ο Λέανδρος βασικά. Θυμάσαι. που, είχε ρωτήσει, που είχε ρωτήσει. Από το πορτοκαλί δίσκο. Από το κίτρινο είναι. Από το κίτρινο. Ναι, και τον είχε φτιάξει και τον είχε πετάξει έξω. Απολύες τώρα. Έχουμε και ένα καινούριο φίλο στην παρέα. Τουλάχιστον καινούριο είναι το username που βλέπω εδώ. Αυγολέμονος. Φοβερό username. Ωραία ονόματα, παιδιά. Ωραία. Μη σου κόψει, πρόσεχε. Με αυτά που θα ακούσεις. εδώ που μπλέξαμε τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, να πω τις κλεισαδούρες, οι οποίες είναι οι εξής. Ότι βγάλαμε νικητές διαγωνισμού προ 15 σήμερα το πρωί. Έγινε η κληροσούλα και μόλις έγινε αυτή η κλήρωση, ξεκίνησε καινούριο διαγωνισμό. Evil Within. Καλά, το έχετε πάρει χαμπάρι ήδη από ό,τι είδα από τα σχόλια. Και έτσι θα πάει, παιδιά. Για 2-3 εβδομάδες ακόμα θα έχουμε συνέχεια διαγωνισμούς. Εκτός από κάτι άλλο πολύ grand, πολύ grande, Ariana Grande, που ετοιμάζουμε για το, για τα Χριστούγεννα, εκεί για ένα μήνα περίπου. Θα υπάρξει ανακοίνωση σχετική την επόμενη εβδομάδα λογικά, που θα ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Αλλά οι διαγωνισμοί συνεχίζονται, οπότε να ο ΣΑΠ λέει, γεια σας παιδιά, ήρθα, ξέχασα τον κωδικό μου, δεν μπορώ να μπω σαν ΣΑΠ 92. Οκ, okay, εντάξει, καμία παρεξήγηση. Λοιπόν, οπότε υπάρχει διαγωνισμός Evil Within για όσο ενδιαφέρονται και ο Αλέξανδρος ετοιμάζει κάτι επίσης ωραίο για το Facebook όμως, ένα διαγωνισμό, θα τρέξει αυτές τις επόμενες, τώρα Τετάρτη, Πέμπτη θα το ξεκινήσουμε. Εντάξει, Χριστούγεννα είναι, παιχνιδάκια να πάρετε, δωράκια, έτσι. Και Χριστούγεννα είναι, Νοέμβριος είναι ακόμα, θα πέσει φαλιάρα, μπαπ, την έχεις δει με το τέτοιο. Όχι, Χριστούγεννα είναι, τα Χριστούγεννα, πρόσεξε, τα Χριστούγεννα ξεκινάνε από τον Οκτώβριο, φιλαράκι. Με τον Batman και τον Robin που λέει Merry Christmas ο Robin, το κλασικό meme, το έχετε δει? Όχι. Α, που λέει κάτι ο Robin συνήθως και του δίνει μια σφαλιάρα ο Batman, ρε παιδί μου, και λέει Merry Christmas και του κάνει μπαπ, σκάσε ακόμα, λέει Νοέμβριος είναι. Δεν το έχετε δει. Αυτό... σύμφωνα με τον Τζάμπο είναι Χριστούγεννα και έχουμε 31 μέρες ακόμα. Καλά, σύμφωνα με τον Τζάμπο είναι πάντα Χριστούγεννα. Είναι πάντα Χριστούγεννα. Και άλλα πράγματα είναι σύμφωνα. Είναι πάντα Χριστούγεννα σύμφωνα με τον Τζάμπο για τους καταναλωτές. Είναι πάντα σε γαλέρα για τους υπαλλήλους. Οπότε εντάξει, κανένα πρόβλημα. Καμπότζι είναι για τους υπαλλήλους, αλλά ας μην τα λέμε στον αέρα. Τώρα δεν κάνει. Τώρα ναι. Γιατί μας κυνηγήσουν και καμιά δυσφήμιση και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, σύμφωνα με το δυτικό πρότυπο, το καταναλωτικό, καπιταλιστικό, τα Χριστούγεννα ξεκινάνε αμέσως μετά από το Halloween, που είναι 28-29, κάπου εκεί δεν είναι, 30, κάπου εκεί ξεκινάει. Κάπου εκεί είναι το Halloween, οπότε μετά έχουν Thanksgiving και λοιπά, πάρτα, 1,5 μήνα Χριστούγεννα είναι. 1,5 μήνα. Ξεκινάει το Black Friday week που λέει και ο Μιχάλης. Α, το Black Friday είναι τώρα, αυτή τη βδομάδα. Ναι, τελευταία εβδομάδα. Τελευταία του Νοέμβρη. Οπότε ξέρετε τι έχει να γίνει, έτσι. Την εβδομάδα. Το στείλε το meme. Το meme ο Alex Gate 7 Gate 7. Κατάλαβα. Ναι, τώρα το είδανε, το άνοιξα τώρα το είδανε. Είσαι λίγο Ολυμπιακός, έτσι. Σε λένε Alex και είσαι Ολυμπιακός, μάλλον. Μάλλον. Όχι, όχι. Deduction είναι αυτό. Sherlock. Sherlock. Elementary. Νίκο, βλέπεις αυτό το Elementary που μου έστειλε στο κομμάτι με τους χαρκάς? Το βλέπω. Ήταν πολύ αστείο αυτό. Ναι, ήταν αστείο. Ωραίο, αλλά εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω καν τι είναι, γιατί δεν ξέρω τι είναι το Elementary. Και μετά είδα τι βλέπετε? Και μου άρεσε αυτό το αστείο. Βλέπετε αυτό? Το Elementary, ναι. Ναι. Α, ναι. Αυτά καλό. Ναι. Εντάξει, το Sherlock θα βλέπουμε ταυτόχρονα. Είναι πιο απλό φυσικά από το αγγλικό Sherlock. Εντάξει, καμία σχέση η ιδιοφία του ενός με το άλλο, αλλά για το everyday mystery που λέμε είναι καλό. Συγγνώμη, μια διακοπή. Εδώ πέρα, επειδή βλέπω ένα σχόλιο που με ενδιαφέρει από τον Χρόνη, θα εκφέρω μια άποψη η οποία είναι καθαρά δική μου. Δεν εκφράζει ούτε το Game Over, ούτε την ιδιοκτησία, ούτε δεν ξέρω αν εκφράζει τα υπόλοιπα παιδιά, τους συνομιλητές μου εδώ. Μην ψωνίζετε Κυριακές. Να απέχετε. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Να μην ψωνίζετε Κυριακές από εκεί που ξέρετε. Ξέρετε τι εννοώ, έτσι. Μόνο ταβέρνες τις Κυριακές. Ξέρετε τι εννοώ. Σκεφτείτε τα αδέρφια σας, τους θείους, τις θείες, τα ανήψια, τους κουμπάρους ή τους εαυτούς σας που δουλεύουν σε αυτά τα μαγαζιά που ντε και καλά θέλουν να τους κάνουν να δουλεύουν και τις Κυριακές, παιδιά, όλο το χρόνο. Μην ψωνίζετε τις Κυριακές. Είναι θέμα αρχής, τουλάχιστον για μένα. Βέβαια, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Εγώ λέω μια άποψη τώρα. Δεν θέλω να κατηγορηθώ ότι δίνω και καλά guidelines, ούτε κατά διάνοια.
Εγώ προσωπικά το λέω γιατί έχω και τον αδερφό μου δουλεύει σε μεγάλο πολυκατάστημα και ξέρω τι σημαίνει ο πόνος που τραβάνε τα παιδιά αυτά. Πόνος όμως, έτσι, κουπί, γαλέρα κανονική. Σεβαστείτε λιγάκι και μην πηγαίνετε τις Κυριακές. Πηγαίνετε το Σάββατο, ρε παιδιά, πηγαίνετε ένα απόγευμα. Δεν μπορεί να μην βρείτε μια μέρα να προλάβετε να ψωνίσετε. Μας πουλάνε το παραμύθι. Δεν προλαβαίνει να πάει, λέει ο άλλος, στις καθημερινές που δουλεύει. Τι λες? Κοίταξε, έτσι όπως έχει καταδύσει η κατάσταση, δεν νομίζω να χρειάζεται πλέον να μιλάμε για παραμύθια, γιατί προσπαθούμε να βρούμε σαν ένα ολόκληρο αχυρώνα μια καρφίτσα που να μην είναι παραμύθι από την όλη κατάσταση. Οπότε. Αγί. Eternity. Είδα ένα βίντεο σήμερα, ρε φίλε, με κάτι παλικάρια που μπούκαραν στον Αντιπρίτανη και έψαχναν να σε δω, ρε φίλε. Όλο μακριμάλιδες. Τους μπερδεύεις. Θα βγει πάλι ο Κακλαμάνης και θα λέει δεν, έτσι είναι, δεν είναι έτσι κανονικοί φοιτητές. Λοιπόν, αλλά δεν σε είδα, ρε φίλε. Τι ήταν εκείνα τα παλικάρια, το είδες στο βίντεο, το προλαβες? Για πες λίγο. Θυμάστε που είχε πει μια φορά ο Κακλαμάνης όταν ήταν δήμαρχος Αθήνας σε ένα πάρκο, ρε Γιώργο, στην Κηφισιά, μου φαίνεται, που ήθελαν να το κάνουν πάρκινγκ. Και είχε πάει, ρε παιδί μου, εκεί ο κόσμος και δεν ήταν μόνο Κηφισιώτες, ήταν και από άλλες συλλογικότητες. Και είχαν πάει και να φυτέψουν δέντρα. Εσύ θέλεις να το κάνεις πάρκινγκ, του έλεγαν, εμείς στο πάρκο θα το φυτέψουμε κι άλλο. Θα το γεμίσουμε δέντρα. Και... σοφιστικές φοιτητές. Πάνε μου σαν τη μαλλιά, δες. Σοφιστικές φοιτητές. Τελείωσαν το 91. Και εγώ μαλλιάς ήμουνα. Το 2000. Το 91 σταμάτησε να βγαίνει καλή μουσική, Άγη. Μην τα μπερδεύεις. Ναι. Το 91 σταμάτησε να βγαίνει καλή μουσική. Λίγο αργότερα. Το 92, ναι. Είχε πει ο Κακλαμάνης στο αμίμητο όταν είπε, ρε παιδί μου, όταν προσπαθούσε να φέρει επιχείρημα ότι αυτή δεν ήταν η κάτοικη της Κηφισιάς η πραγματική που δεν θέλουν να γίνει πάρκινγκ, γιατί οι κάτοικοι της Κηφισιάς θέλουν να γίνει πάρκινγκ. Τώρα, παιδιά, αν μπερδεύω τις γειτονιές. Και είχε πει το αμίμητο, πρώτα απ' όλα λέει, ήταν όλη την ώρα κάτι μαλλιάδες ή κάτι τέτοιο. Οι κάτοικοι της Κηφισιάς δεν είναι έτσι, είχε πει. Ψάξτε να το βρείτε, παιδιά, το έχει πει. Αμίμητα πράγματα, ωραία. Α, γενιά του 91. Ποια είναι η γενιά του 91, ρε φίλε? Αυτή που είναι τόσο χρονών σήμερα, 20-20 κάτι. Μία λες, ο ντόπα είναι εδώ. Προσέξτε, ο ντόπα, εν τω μεταξύ είναι σε stealth mode. Δεν εμφανίζεται καθόλου. Είναι μέσα, ακούει και μόλις πετάξω για τη μουσική, κάνει το comment. Μία λες 91, λέει μία 93, αποφάσισε το 92. Τι γίνεται το 91, υπάρχουν άτομα που γεννήθηκαν το 91 και μετά. Ναι. Κάποτε λέγαμε υπάρχουν άτομα που γεννήθηκαν μετά το 87. Τώρα είναι 91. Τώρα είναι το γύρο 2004. Τώρα να μην πω εγώ ότι. Να μην πω εγώ για ημερομηνίες γέννησης τώρα όμως. Άστο καλύτερα. Άστο καλύτερα. Γιατί εγώ γεννήθηκα όταν έπεσε η Χούντα, όταν πήρα την Κύπρο. Γεννήθηκαν παιδιά μετά από το Πολυτεχνείο. Λοιπόν, ο Halo Maniac λέει beware off και εγώ στα τζάμπο, λέει εποχιακό 4 Χριστούγεννα. Αν απλά βγάζαμε τη δουλειά, σκουπίζαμε την αποθήκη. Α, πα. Εγώ ξέρω πάντως περιστατικό, Γιώργο, από μαγαζί μεγάλο που είναι πάνω στη Τσιμισκή, το οποίο δουλεύει Κυριακή, έχει λειτουργικά έξοδα γύρω στις 5.000 ευρώ και κάνει ταμείο με το ζόρι 2.5. Οπότε δεν πιστεύω ότι είναι το κέρδος. Αυτό, Γιάννη, μου το είπε και ο αδερφός μου για το συγκεκριμένο κατάστημα να. Που δουλεύει. Κατάλαβες ποιο λέω. Ναι. Και ακριβώς το ίδιο μου περιέγραψε, ότι άνοιξε Κυριακή και αναγκάζονται να πουλάνε, να κάνουν κάτι προσφορές του τύπου ό,τι πάρεις, ξέρω εγώ, όχι ό,τι πάρεις, τέλος πάντων, κάποια πράγματα με 5 και 10 ευρώ. Για να τρέχει ο κόσμος, ναι, για να φανεί ότι κάνουν τζίρο την Κυριακή. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Τέλος πάντων. Οκ, παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Απλά σκεφτείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που η Κυριακή. Ναι, δέστε το λίγο συνολικότερα το ζήτημα. Ναι. Γιατί μπορεί οι ίδιοι να μην δουλεύετε, ας πούμε, σε τέτοια καταστήματα, αλλά όλο και κάποιον. Και όχι μόνο που πότε πάτε και πού πάτε. Ναι. Εγώ τα τονίζω, μπορεί να ακούγεται ψευτό. Θα μου πει ο άλλος, ναι ρε μεγάλε, εσύ ωραία τα λες, ας πούμε, πάνω εκεί στο χωριό σου που θέλεις να πας στην τράπεζα και βρίσκεσαι σε 2 λεπτά και ξαναγυρίζεις σπίτι σου. Και εγώ έχω να κάνω τόσα δρομολόγια και πρέπει να με βολεύει και πρέπει... Εντάξει, okay, όλα αυτά τα καταλαβαίνουμε. Κάναμε και εμείς σε πόλη. Τέλος πάντων, πόλη, Θεσσαλονίκη, χωριό εκεί Θεσσαλονίκη. Σε σχέση με εκείνο το κομφούζιο που έχετε εκεί κάτω. Λοιπόν, αλλά λίγο να σκεφτείτε και πού πάτε. Όχι μόνο πότε πάτε. Τέλος πάντων. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Για όλα έχω μιλήσει από video games.
Πριν πάμε παρακάτω, να πούμε για games, 2-3 πραγματάκια, 5-10 όσα θέλουν τα παιδιά. Για να μην παρεξηγηθούμε παιδιά, αυτό που είπα προηγουμένως για τζάμπο, δεν είναι το τζάμπο μόνο το καπιταλιστικό μαγάζι που κάνει, βάζει τους ανθρώπους και δουλεύουν γαλέρα, για να μην αρχίσουμε πάλι τα ίδια, έτσι. Υπάρχουν πολλές αλυσίδες και παιχνιδάδικων και άλλων καταστημάτων και σούπερ μάρκετ και επίπλων για σπίτι και τα λοιπά που έχουν τέτοια νοοτροπία, έτσι. Για να μην νομίζετε ότι στοχοποιούμε το τάδε ή το δίνα, ας πούμε. Γενικά όπου υπάρχει πολυεθνική από πίσω ή αν όχι πολυεθνική, πολυκατάστημα, εταιρεία με μάλλον αλυσίδες, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Ιστορίες φρίκης μαθαίνουμε κάθε μέρα πια, κάθε μέρα. Και για μισθούς και για συνθήκες εργασίας και για ωράρια και για όλα. Τέλος πάντων, σας ξενερώσα, σας τη χάλασα, γιατί δεν σας ακούω καθόλου. Όχι, 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 όχι. Διαβάζουμε και λίγο σχόλια και τα λοιπά. Μορφέας Γιώργιος λέει, Γιώργο Βάρα τον καπιταλισμό λέει, δώσε, κάνεις πολύ παρέα με το Σάβα. Μας έχει επηρεάσει όλους, Όχι ρε παιδιά, αυτά είναι αυτονόητα πράγματα. Δεν χρειάζεται να είσαι πολέμιος του καπιταλισμού. Ποιος πολέμιος του καπιταλισμού? Μια χαρά κομμάτι του καπιταλισμού είμαι και εγώ. Δεν ξέρω για άλλα παιδιά. Εγώ είμαι και ψωνίζω και σε μεγάλες αλυσίδες πηγαίνω κτλ. Αλλά εντάξει. Ενδυνάμει όλοι είμαστε. Κάποια πράγματα όμως. Κάποια πράγματα. Εγώ Γιώργο που διαφωνούσα με το Σάβα και ήμουνα τότε φοιτητής στη χρηματοοικονομική, οπότε ξέρεις. Πώς το λένε. Καλά, ήσουν στην μεγάλη εμπορική εσύ του Γιάννη Σχολείου. Ναι, δεν μπορούσα κιόλα. Άλλα διδασκόμουν, άλλα έπρεπε να συζητήσω, άλλα έπρεπε να διαβάσω και μετά πόνε και ο Σάββας από πάνω, πιο διαβασμένος και πιο έτοιμος. Εσύ ήσουν στο μεγάλο αλεστήρι εκεί πέρα. Ναι. Όλοι οι μεγαλοαπατεώνες από εκεί βγαίνουν, να πούμε, εντάξει. Στο Λίκνο. Ο Λίκνος, έτσι ακριβώς. Και ο Μιχάλης λέει, έλα κόλλα, λέει, και τις τιμές των παιχνιδιών, ειδικά στις νέες κονσόλες, και έκλεισε στο αυτόπικ. Λοιπόν, ναι, παίρνω πάσα από τον Μιχάλη τώρα. Για τις τιμές των παιχνιδιών. Καλά, να ήταν οι τιμές το πρόβλημα, είναι Μιχάλη. Δεν σας είπα προχτές ότι έγινε μια μετακόμιση που βοήθησα τη μητέρα μου και βρήκα την Amiga και τον Commodore και βρήκα και κάτι γνήσια παιχνίδια που είχα από τότε, τα οποία κοστίζανε 16 και 17 και 18 και 20 και 22 χιλιάδες δραχμές τότε. Τα παιχνίδια ακριβά ήταν πάντα. Ακριβά ήταν πάντα. Και το hardware, Γιώργο. Το hardware. Όχι, δεν θα. Όχι ιδιαίτερα, Νίκο. Όχι ιδιαίτερα το hardware. Γιατί δεν είχατε πάρει υπολογιστή 286 ή πιο μετά 886 τα 500 χιλιάρικα τότε. Για κονσόλες μιλάμε. Για τις κονσόλες λέω. Τις κονσόλες. Είπες Commodore, είπες όμως. Ναι, αυτό ήταν όμως πακέτο το παίρνεις. Δηλαδή δεν ήταν. Κατάλαβα. Νίκο, ας πούμε μια κονσόλα, ας πούμε το Super Nintendo, εγώ θυμάμαι, μπορούσε να το πάρεις με 49.000 δραχμές. Τόσο έκανε. Ναι. Και το Master System 30.000 τότε. Αλλά τα παιχνίδια που ήταν σε κάρτες, σε κασέτες δηλαδή. Κάναν 39. Ναι. 30, 31, 28, ναι, 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 27 ναι, ναι, αναλόγως. Ναι, ναι. Εγώ είχα πάρει, 5, είχα πάρει 180.000. 180, όχι ψέματα, 110.000, μιλώ ψέματα. 110.000 το πακέτο Nintendo 64 με το Mario. Με το Mario 64 και ένα controller extra ήταν. Ναι. Θα μετράς και τον πληθωρισμό, έτσι. Δεν είναι. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή η αναλογία. 120.000 είναι πάρα πολλά λεφτά για τότε. Ναι, ναι, ναι. Με αυτό λέω. Ήταν είναι πολύ περισσότερα από τα 500 ευρώ τα τωρινά. Ακριβό χόμπι ανώνυμε 38-61. Αν δίνεις ένα πεντάρικο το μήνα για ένα game και ταυτόχρονα έχεις άνθρωπος που βγάζεις 500-550 ευρώ το μήνα και έχεις και άλλες υποχρεώσεις, είναι ακριβό χόμπι. Όπως και πολλά άλλα βέβαια πια είναι ακριβά όταν είσαι σε αυτή την κατηγορία πολιτών που ζορίζονται οικονομικά. Αλλά δεν είναι μόνο ότι είναι πεντάρικα, είναι και εξιντάρια, είναι και εβδομητάρια. Και δεν είναι ένα παιχνίδι το μήνα, είναι και δύο και τρία καμιά φορά που αξίζει να τα δεις ή θέλεις να τα δεις γιατί είναι πολύ καλά παιχνίδια. Οπότε γενικά είναι ακριβό το χόμπι. Είναι ακριβό. Εκτός πια και αν είσαι στην κατηγορία, όχι εσύ προσωπικά, γενικώς λέω, ενός ανθρώπου ο οποίος θα πει θα πάρω το Σεπτέμβριο το FIFA ή το Pro, όταν έβγαινε το Pro Σεπτέμβριο. Θα χτυπήσω και ένα Call of Duty για τα Χριστούγεννα και είμαι okay. Οπότε εντάξει, ναι, προφανώς και δεν είναι. Είναι και άλλη κατηγορία που τον Σεπτέμβριο του 2014 παίρνει αυτά που έβγαιναν τον Σεπτέμβριο του 2013, οπότε
λειτουργεί αλλιώς το οικονομικό του πράγματος. Αυτό είναι το μονοπάτι που μπορείς να ακολουθήσεις για να την γλιτώσεις και να σου μην, να είναι πιο οικονομικό το χόμπι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί από τη μία ακούω ότι σας και πολύ σωστά 79 η Special Digital Edition, ξέρω εγώ, του Unity. Δεν ξέρω τι διάλογο πάει να πει αυτό. Λοιπόν, και από την άλλη διαβάζω από πάρα πολύ κόσμο, έχω στη βιβλιοθήκη του Steam 160 παιχνίδια, έχω στη βιβλιοθήκη του Steam 70 παιχνίδια, έχω στη βιβλιοθήκη του Steam 65 παιχνίδια, ξέρω. Στο 5 ευρώ και στο 10 ευρώ. Στο 10 ευρώ τα πακέτα και το ένα το άλλο. Ναι. Κάποια στιγμή παίρνεις απόφαση να παίξεις κάτι που δεν είναι στην επικαιρότητα, κάτι που είναι παλιότερο, κάτι που είναι μεγαλύτερο κτλ. Λοιπόν, αν κάποιος δυσανασχετούσε οικονομικά κάποτε από την παρέα τώρα που μιλάμε για το πώς θα βγει, ας πούμε, το gaming ενώ δεν παίζουν φράγκα, ήμουνα εγώ και από ένα σημείο και μετά μπήκα σε μια τέτοια ρουτίνα, όχι ρουτίνα, πώς να σου το πω, σε μια τέτοια νόρμα, ρε παιδί μου, αγορών, που αυτή τη στιγμή με αγορασμένα, επιμένω έτσι, αγορασμένα παιχνίδια στο PlayStation 3 κάθονται και με περιμένουν καμιά 17-18 τίτλοι. Από προσφορές και από το ένα και από το άλλο στο PlayStation 3, επιμένω, με βασική μου κονσόλα το 360. Λοιπόν, θέλω να πω, ρε παιδί μου, γίνεται η δουλειά. Αρκεί να μπορείς να μεταθέσεις το ενδιαφέρον σου και να μπορείς να το αποσπάσεις από τα τρέιλερ και την διαφήμιση της κάθε μέρας. Τώρα εδώ πέρα ξέρεις τι βλέπω, Σάβα. Έχουν γράψει 15-20 διαφορετικά άτομα, 15-20 διαφορετικές προσεγγίσεις στο πώς θα αγοράζουν παιχνίδια. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα πώς το. Τι λέει το πορτοφόλι σου πρώτα απ' όλα, προφανώς. Ναι, ναι. Και από εκεί και πέρα, πώς προσεγγίζεις το μεταχειρισμένο, το καινούργιο, το day one, το πολύ καλό που είναι εξαμήνου, το πειρατικό και πάει λέγοντας. Περί μεταχειρισμένου κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Επειδή δεν είναι ακριβώς η φύση του site, δηλαδή από την άποψη ότι θέλοντας και μη, το site στηρίζεται στην εντός εισαγωγικών νόμιμη εμπορική κίνηση, δεν θέλω κάθε φορά να αναλύω πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ο Νίκος ξέρει τις απόψεις μου περί πειρατείας, π.χ. κάποτε στη μουσική, που εγώ έλεγα ότι όλο αυτό το πράγμα θα βγει σε καλό της underground σκηνής και της πραγματικής μουσικής. Αυτό το πράγμα δεν υφίσταται στο gaming με τον τρόπο που υφίσταται στη μουσική, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε αναλογία. Έτσι, διότι Νίκο, υπάρχει ένα προϊόν το οποίο δεν έχει υποκατάστατο. Εντάξει, ακριβώς, γιατί μια μπάντα μπορεί να γίνει γνωστή από 50.000 download και αρχίσει ένα live και να πάρει κάποια λεφτά. Το live δεν μπορεί να το καταστήσει. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Στο gaming δεν υπάρχει το αντίστοιχο. Απλά πάντα στο μυαλό μου ήταν ότι εγώ προσωπικά, όσον αφορά το. Εννοείται δεν αποδέχομαι έννοιες όπως ηθική και το ένα και το άλλο, δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Απλά, ρε παιδί μου, εγώ δεν μπορώ να πιστώ ότι είναι διαφορετικό το να αγοράσεις ένα μεταχειρισμένο παιχνίδι μετά από 2 χρόνια από την κυκλοφορία του και να το κατεβάσεις. Να το κατεβάσεις, εννοώ, εντός εισαγωγικών, παράνομα. Δεν υπάρχει διαφορά για μένα πάνω σε αυτό το ζήτημα. Οπότε, ή μπαίνεις στο παιχνίδι της υπόθεσης του στυλ, παίρνω ένα παιχνίδι την ώρα που βγαίνει ή 1, 2, 3 μήνες μετά για να κάνω εντός εισαγωγικών το χατήρι της εταιρείας και να κρατήσω, για να λαδώσω το γρανάζι της βιομηχανίας. Δεν το λέω με αρνητική έννοια αυτό, το λέω, εντάξει, με την αντικειμενική του έννοια. Ή μπαίνω στο άλλο που πάω από παράδρομους, που πάω από το ένα από το άλλο, που μπορεί να είναι και νόμιμοι οι παράδρομοι, ηθικοί για κάποιους που το χρησιμοποιούν αυτό τον όρο, και παράνομοι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να μείνουμε στα τελείως νόμιμα της υπόθεσης, εγώ νομίζω ότι η πιο φθηνή και η πιο οικονομική προσέγγιση είναι ένα καλό PC στην όλη υπόθεση. Ειλικρινά το λέω, παιδιά, αυτό το έχω σκεφτεί χιλιάδες φορές. Τι θα γίνει, ρε παιδί μου, όταν θα φτάσω και θα έχω μια κονσόλα και θα λέω ότι το επόμενο μου παιχνίδι θα είναι 40 ευρώ ή 50 ευρώ και δεν θα μπορώ να τα δώσω, γιατί δεν μπορώ να τα δώσω. Η επόμενη προσέγγιση είναι ένα καλό PC. Και τα πακέτα από εκεί και πέρα, άπειρα και τελείωτα. Αλλά δεν μπορούμε να κινηθούμε στη λογική του. Βγήκε Νοέμβρης, πρέπει να έχουμε το Destiny, το Unity, το Call of Duty, να πάρουμε το DLC του Destiny, να δούμε τι γίνεται και με ένα racing και να φτάσουμε στα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται με αυτή τη λογική, ναι. Με αυτή τη λογική μιλάμε για κάτι πάρα πολύ ακριβό. Εννοείται. Εδώ πέρα εγώ θα επαναλάβω λιγάκι το δικό μου σκεπτικό, το οποίο το έχω πει πολλές φορές και το είχα γράψει και σε ένα
editorial πριν από μερικές εβδομάδες, βάσει αυτό που λες εσύ τώρα, Σάβα, ότι και το Unity και το ένα και το άλλο, το ότι η βιομηχανία φαίνεται ότι λειτουργεί κάπως παράξενα, δεν ξέρω πώς ακριβώς έχει δημιουργηθεί το συγκεκριμένο πλάνο μέσα σε διάστημα 15 περίπου ημερών να κυκλοφορούν, δεν ξέρω, σχεδόν 10, έτσι όπως τα λέει η βιομηχανία, AAA παιχνίδια, δηλαδή αλφα-αλφα-αλφα, φακές, φασόλια, πώς το λέει, ροβίθια. Ναι, τριάλφα δεν είναι αυτή με τα όσπρα. Τριάλφα. Ναι, τριάλφα. Τριάλφα ξεχωρίζει για φακές φασόλια ρύζι, έλεγε η διεύθυνση. Α, ρύζι. Μπράβο, Σάνα. Αυτό το πράγμα τώρα που συνέβη, ειδικά φέτος, για να καταλάβετε, δεν έχουμε τίποτα άλλο για το επόμενο διάστημα μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων, εκτός από το Crew, το Pokémon και το Super Smash Bros. Τουλάχιστον και το Dragon Age που ευτυχώς άργησε κιόλας. Όχι, όχι, δεν μιλάω για... για κυκλοφορίες. Για κυκλοφορίες, λέω, Σαββάνε, όχι για τα reviews. Για όσους ρωτάτε, παρένθεση τώρα. Μπορεί να κυκλοφορήσει και το Drive Club, ρε. Το Drive Club μπορεί να κυκλοφορήσει, ναι. Επειδή ρωτήσατε προηγουμένως για Halo Master Chief Collection και Sunset Overdrive, ναι, θα γίνουν reviews τις επόμενες εβδομάδες. Θα έχουμε Xbox επιπλέον και θα μπορούσαν να γίνουν και αυτά reviews που χρωστάμε, γιατί βασικά μόνο αυτά χρωστάμε, μας έχουν ξεφύγει, το Sunset και το Master Chief Collection. Το Master Chief και να το είχαμε δεν θα το κάναμε αυτή τη στιγμή, γιατί δεν παίζει τίποτα, τουλάχιστον μέχρι πριν λίγες μέρες online δεν μπορούσες να δεις. Και δεύτερη παρένθεση για το Dragon Age, δεν έχει έρθει ακόμα, παιδιά, δεν έχουμε λάβει Dragon Age ακόμα. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Και πες ότι δεν πρόκειται να δώσω τώρα εγώ 70 ευρώ για να βοηθήσω το review, το λέω ξεκάθαρα, θα περιμένω να έρθει στο site. Όχι ρε φίλε, είναι δυνατόν. Όχι ρε φίλε, δεν ξέρω. Πώς σου ήρθε αυτό, περιμένω σε καμία περίπτωση. Περιμένω να το παίξω πάρα πολύ, δεν ξέρετε. Κάθε μέρα κοιτάω το mail. Αυτό, τέτοιος έγινε. Λοιπόν, ο Σάντου Σάντου λέει το Pokémon είναι remake, δεν είναι νέο παιχνίδι. Οκ, εντάξει, θέλω να πω ότι από τις μεγάλες κυκλοφορίες, γιατί αν το καλοσκεφτούμε Σάντου Σάντου, από τα 10 παιχνίδια που είδαμε φέτος, τα 7 είναι ή remakes ή HD update ή κάτι τέτοιο, έτσι. Επί της ουσίας, λίγα πραγματικά νέα παιχνίδια είδαμε φέτος. Αλλά ο προβληματισμός μου δεν είναι αυτός, αν το παιχνίδι είναι remake ή όχι. Και αυτό είναι μια παράμετρος, αυτή μάλλον είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική με τα remakes και τα HD re-releases. Ήτανε πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Ναι, από... ήτανε. Ναι, από την έναρξη της γενιάς μέχρι τώρα. Οι μισές σχεδόν μεγάλες κυκλοφορίες είναι remake. Releases. Ναι, ναι, ναι. Από το Metro που βγήκε το... Tomb Raider, Metro, GTA, Last of Us, Sleeping Dogs, θα βγει το Saints Row. Το Master Chief Collection. Το Master Chief Collection. Τα περισσότερα είναι πολύ μεγάλη τίτλη κιόλας, ναι, έτσι, ναι, ναι, όχι αστεία, ναι, πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πολύ σημαντική παράμετρος λοιπόν και αυτή, αλλά εγώ πιο πολύ το λέω για τον όγκο των παιχνιδιών που είναι συγκεντρωμένος σε ένα πολύ συμπυκνωμένο χρονικό διάστημα, έτσι 15-20 ημερών, άντε ενός μήνα πες, χοντρικά, που εκ των πραγμάτων και με τις συνθήκες τις οικονομικές που επικρατούν, όχι μόνο στην Ελλάδα, παραλαμβάνω παιδιά, η κρίση δεν είναι ότι η Ελλάδα ξαφνικά έχει βαρέσει κανόνι και οι υπόλοιποι έχουν λεφτά. Προβλήματα υπάρχουν παντού. Έκανα κάποιες χώρες έχουν λεφτά. Κάποιες χώρες? Κάποιες χώρες, κάποιοι πληθυσμοί έχουν λεφτά. Βεβαίως. Και έχουν και δυνατό... Και στην Ελλάδα υπάρχουν κάποιοι πληθυσμοί, κάποιος πληθυσμός που έχει λεφτά. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Όμως δεν είναι αναπόφευκτος, ρε παιδιά, αυτός ο κανιβαλισμός, να το πω έτσι. Όταν έχεις και το Master Chief Collection και το Dragon Age και το Call of Duty, το Advanced Warfare και το GTA 5 και όλα αυτά μαζί μέσα σε διάστημα 15-20 ημερών, πόσα θα πάρεις? Πόσα υποχρεωτικά κάποια δεν θα μείνουν πίσω? Υποχρεωτικά κάποια δεν θα δηλωθούν ως εμπορική αποτυχία όταν θα γίνει ο απολογισμός ο οικονομικός στο τελευταίο τρίμηνο των εταιριών, τώρα το Μάρτιο ας πούμε. Ναι, και θα διαβάζει για οικονομική αποτυχία των 8 εκατομμυρίων κομματιών και θα σαλτάρεις και θα ζαλιστείς και θα πεις τι εννοεί η εταιρεία, τι εννοεί ο μάνατζερ εκεί πέρα. Να το γυρίσω λίγο σε μια ερώτηση gaming τώρα που το ανέφερες. Και όπου θες το γυρίσεις, όπου θες το πας. Ωραία. Επειδή το τερμάτισα το Advanced Warfare χτες, είχα να παίξω από το World at War Call of Duty, εντάξει. Μιλάμε για 2008.
Ναι, τότε. 8-9, κάπου εκεί. Ναι. Εξήγησε μου κάτι. Μηχανισμούς κάλυψης δεν έχει αυτό το παιχνίδι. Όχι, βέβαια. Όχι. Οι εχθροί μπορεί να κάσει ένα σημείο που λέγατε και να καμπερώνει. Πάντα μιλάμε για το single player, εντάξει. Και μπορεί να έρχονται επάπειρον. Δηλαδή αυτό χαλάει την όλη τακτική, εντάξει. Δεν μπορεί να παίξει τακτικά. Διότι όσο κάνει. Έχει triggers. Ναι, δεν είναι tactical shooter όμως αυτό. Ποτέ δεν ήταν το Call of Duty tactical shooter, σαν το Rainbow Six, ας πούμε. Εντάξει, δεν σου λέω να είναι tactical, αλλά. Corridor shooter είναι. Τι να σου πω. Απλά τι γίνεται, να σου πω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Advanced Warfare, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ το Endless Respawn και το. Αυτό. Επίσης και το γεγονός το ότι όσοι βγαίνουν βαράνε μόνο εσένα. Αυτό συνέβαινε μέχρι πέρσι. Αυτό που λέτε ισχύει, δεν σε βαρούσαν. Δηλαδή δεν όχι, δεν σε βαράνε τώρα όλοι. Και το Γιδεόν βαρούσαν και την Ολάνα, όπως λεγότανε, και όλους. Ναι, συνολικό αίσθημα μάχης, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, είναι πιο balanced το παιχνίδι τώρα. Ναι. Και μπορείς να φύγεις, έχει και πιο ανοιχτούς χάρτες, μπορείς να πας από το ένα σημείο στο άλλο, μάλλον, να ακολουθήσεις άλλη πορεία. Αυτό θα διαφωνήσω, διότι με το που έκανες δύο βήματα πιο πέρα από το χάρτη σου λέγε, σου φώναζε κιόλας. Μίτσελ, ξέρω εγώ, γύρνα στην περιοχή. Α, όχι, εντάξει. Ρε άνθρωπε, εντάξει. Να πάω από δίπλα να τους. Δεν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ας πούμε, σε κάποια επίπεδα, όπως είναι σε ένα τεράστιο πλοίο που είναι σε κάποια φάση, για να μην πω τόσο και spoiler. Το θυμάσαι, το τελείωσες. Ναι, είσαι σε ένα. Σε ένα. Τι είναι, αεροπλανοφόρο, κάτι τέτοιο, δεν είναι. Ναι. Τέλος είναι αυτό αρκετά. Ναι. Το πώς θα πλησιάσεις για να εξοδετερώσεις κάτι πυροβόλα κτλ. Δεν είναι συγκεκριμένη γραμμή. Μπορείς να πας από 2-3 διαφορετικά σημεία. Αυτό και είναι έχει 2-3. Στη Νέα Βαγδάτη είναι αυτό. Ε? Λες, στη Νέα Βαγδάτη είναι τα τρία, τα του ρε. Ναι. Έχει κάποια. Ναι, αυτά δεν υπήρχαν στα παλιά Call of Duty. Αυτό ήταν καλό σημείο. Ήταν πολύ καλό σημείο αυτό. Εντάξει, μπορώ να το πω. Θα συμφωνήσω. Πόσες ώρες είναι το Advanced? 6-7. Ναι, κάνα 7-6 ώρες εκεί είναι. Ναι, εκεί. Στο Harden τουλάχιστον είχε και πολύ καλή game over, έκανα από ό,τι έχει, και έχει. Στο Harden έχει. Είχε. Ναι. Πολύ. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν είναι και κανένα παιχνίδι που θα κάτσουμε να συζητήσουμε και πολλές ώρες. Call of Duty είπαμε Hollywood Corridor Shooter, αλλά σε σχέση με το τι γινόταν παλιότερα είναι πιο αξιοπρεπές. Η μεγάλη διαφορά είναι που εγώ δεν μπορώ να εκφέρω άποψη σε αυτό. Από ό,τι λέω, ο Δημητριάδης, ο Δημήτρης που... και ο Λιάπης ο Χρήστος που παίξανε του 1 και του 360 τις εκδόσεις, είναι στο multiplayer. Ότι ναι. Παίρνει στο multiplayer. Εκεί πέρα με τις προοπτικές που σου δίναν οι εξωσκέλετων. Για τακτική προσέγγιση μάχης δεν μπορώ να πω, πρέπει να ήταν αρκετά χρήσιμες. Αλλά εγώ δεν μπαίνω σε τοξικά περιβάλλοντα τέτοια, ξέρω ότι θα ήταν. Ναι. Άσε. και μεγαλώσαμε. Κάνα γαργαλιτό για να παίξεις τον Draenor, ένιωσες? Όχι ρε Σάβα. Δεν παίζει, ε. Ούτε καν. Εγώ έχω μείνει στον Γκαέλθας. 4 χρόνια έχω να παίξω. Δεν προλαβαίνω τώρα. Περιμένουμε το review από τον Οδυσσέα γι' αυτό. Αλλά θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο, παιδιά. Το έχουμε το παιχνίδι, το παίζει ο Οδυσσέας. Αλλά καταλαβαίνετε, τα MMO δεν τα βγάζουμε τα reviews. Ποτέ δεν τα έχουμε βγάλει κοντά στο launch, έτσι. Σάβα, η Peggy το ξαναξεκίνησε άσχετο τώρα, αλλά για να. Σοβαρά μιλά. Ναι. Τώρα που ήρθε και στην πόλη εδώ. Το ψεύτηκα να τον Draenor. Θα μου πει αυτή η λεπτομέρεια. Okay. Λοιπόν, σε λίγο θα κάνουμε διαλυματάκι γιατί είναι και ο Αλέξανδρος έτοιμος να μπει στη συζήτηση. Αλλά πριν πάμε να μας πεις λιγάκι, δεν αναπτύξαμε καθόλου το θέμα του προβληματισμού μου. Με γράφετε κανονικά και οι τρεις τώρα που είσαστε εκεί. Είχαμε προβληματισμό. Δεν είπα προβληματισμό για τις κυκλοφορίες, τις απανωτές κτλ. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Καλή καρδιά, δεν πειράζει. Νοτιστικά λίγο γι' αυτό. Μόνο την κρίνια του Σάββα θέλει να σχολιάσετε. Εντάξει, οκ. Okay. να μας πει και ο Γιάννης λίγο γιατί ο Γιάννης παίζει Little Big Planet 3. Να. Για το οποίο εγώ είχα χάσει την πίστη μου εδώ και πολύ καιρό. Όχι για το 3, για το franchise. Αλλά... γιατί το 2 δεν σου είχε αρέσει? Μου άρεσε, όλα μου άρεσαν. Αλλά για κάποιο λόγο, να σου πω ρε Γιάννη, τα βρίσκω λίγο από τα ίδια ξανά και επαναλαμβανόμενα και δεν ξέρω, κάπου το χάσα το θέμα με τα Little Big Planet. Κοίτα Γιώργο, και εγώ όταν ανακοινώθηκε, επειδή δεν το αναπτύσσηκε η Media Molecule, είναι από την Sumo Digital. Sumo είναι, ναι. Ναι. Είχα κάποιους ενδιασμούς σχετικά με την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Το παιχνίδι, θέλοντας και μη κινείται σε γνώριμα νερά, δηλαδή με το που βάζεις το δισκάκι, ξανακοιτάζεις το κουτί να δεις ποιο νούμερο έχεις βάλει. Ναι, πάνω. Ναι. Αυτό είναι. Έτσι. Αυτό. Ναι, ναι. Αυτό.
Δηλαδή ακόμα και τα loading menu είναι ακριβώς τα ίδια με το 2. Και ξεκινάει πάλι με τον, με τον narrator, έτσι, τα ίδια και τα ίδια. Ναι, τα ίδια. Ναι, 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 ναι. Έχει τα κλασικά εισαγωγικά βιντεάκια, προχωράς μέσα στις πίστες, εμφανίζονται οι δημιουργοί, τα credits, ξέρεις, τα πρώιμα αυτά, τα intro και τα λοιπά, να σου μάθει το χειρισμό και τα λοιπά. Τώρα να μην κάνουν και προφορικό review, έτσι, πολύ επιγραμματικά λέω κάποια πράγματα. Δυστυχώς το campaign που το λέει Adventure Mode, ενώ έχει κάποιες καινούργιες ιδέες, δεν τις αναπτύσσει αρκετά και αναλώνεται σε ένα εξάωρο πράγμα, το οποίο ναι μεν είναι διασκεδαστικό, ωραίο να το παίζεις, υψηλού επίπεδου platforming gameplay έχει, ωστόσο είναι αυτό το ότι εκεί που ζεσταίνεσαι τελειώνει και απλά μετά περιμένεις ή να βγει κάποιο DLC και να αγοράσεις κάποιες καινούργιες πίστες και ιστορίες, είτε να περιμένεις την κοινότητα να ανεβάσει επίπεδα. Βέβαια το θετικό εδώ πέρα είναι ότι μπορείς να παίξεις επίπεδα που έχουν δημιουργηθεί για τις προηγούμενες εκδόσεις του παιχνιδιού. Και το άλλο το θετικό είναι ότι και η κοινότητα είναι πολύ ενεργή, έτσι, με νομίζω εκατομμύρια πίστες έχουν ανέβει και για το 1 και για το 2. 8,5 εκατομμύρια έλεγε. Ναι, ναι, εκατομμύρια πίστες. Πόσο κρατάνε οι πίστες περίπου, Γιάννη, και είναι τόσο μεγάλος αριθμό, γιατί εγώ δεν το ξέρω τον τίτλο, να σου πω την αλήθεια. Είναι εντελώς random, Νίκο. Μπορεί να είναι 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι λεπτά. Αχα, ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, καθόλου, ειλικρινά. Είμαι... Ναι, ναι. Στην ουσία, Νίκο, έτσι, αυτό που διαφημίζουν και οι δημιουργοί περισσότερο είναι τα εργαλεία που σου παρέχει ο τίτλος, ώστε να δημιουργήσεις εσύ μια πίστα σε παρένθεση κόσμο, ας πούμε, το δικό σου κόσμο πίστα, όπου μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, δηλαδή μπορεί να είναι ένας αγώνας ταχύτητος με εντελώς καρτουνίστικο στυλ, μπορεί να είναι ένα αλλοπρόσαλο κυνηγητό σε στυλ Pac-Man με χαρακτήρες, έτσι, platforming να σκεφτείς, μπορεί να είναι ένα φλιπεράκι, έτσι, δεν είναι κάτι... Ναι, δεν είναι ένα σταθερό μοτίβο, είναι καθαρά στην φαντασία του χρήστη που θα καθίσει να ασχοληθεί και να δημιουργήσει. Ο τίτλος παρέχει τα εργαλεία, ωστόσο ρίχνει για μένα περισσότερο βάρος εκεί πέρα παρά στο να σου παραδώσει κάτι χειροπιαστό από τον δημιουργό του παιχνιδιού, έτσι. Ναι. Και όταν έχεις και το νούμερο 3 στο τίτλο, δηλαδή δεν είσαι καινούριο IP, ο άλλος περιμένει το βήμα παραπάνω να δει κάτι, μια εξέλιξη της σειράς, πράγμα που δεν γίνεται στο 3. Αυτό με τους τέσσερις, με τα τέσσερα διαφορετικά μπαρμπαδάκια που το καθένα έχει... Το co-op δηλαδή, ουσιαστικά. Όχι, είναι άλλοι ήρωες. Άλλοι ήρωες, ναι. Γίνεσαι transform μέσα στα επίπεδα, υπάρχουν... Ναι. Ένας που πετάει, ένας που μεγαλώνει. Είναι ένα πουλί, ένα σκυλάκι, ένας έτσι πιο βραχής όμως sack boy και... Τώρα ποιον ξεχνάω. Τέλος πάντων. Ναι, είναι τέσσερις. Και ο Sackboy, αυτό είναι ο πρωτότυπος. Αυτό, τέσσερις δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτή. Είναι. Τα τσιγάρα είναι. Τα τσιγάρα και τα σκεζνίχια. Τα τσιγάρα, τα ποτά. Αυτή. Είναι ενδιαφέρον το gameplay των χαρακτήρων αυτών. Δίνουν διαφορετική πινελιά μέσα στις πίστες, γιατί μπορείς να φτάσεις σε άλλα επίπεδα με τον καθέναν. Δηλαδή το σκυλάκι, επειδή έχει μεγαλύτερο άλμα, πηγαίνει σε επίπεδα που δεν μπορεί να πάει ο Sackboy. Το πουλί, επειδή πετάει, μπορεί να ανέβει σε μεγαλύτερο ύψος και να κάνει διαφορετικά πράγματα. Αλλά είναι μικρή χρονική διάρκεια που συμμετέχουν μέσα στο campaign. Δηλαδή στις 6 ώρες αυτές το έχουν βάλει, το εσωματώσει από τη μέση και μετά του παιχνιδιού, οπότε δεν χορταίνεις, ας πούμε,
να τα χρησιμοποιήσεις μέσα στο παιχνίδι. Αυτό πάλι ρε παιδιά, τι τεμπέλικο development είναι αυτό. Δηλαδή σου δίνουμε τα tools, τα οποία tools ουσιαστικά υπάρχουν από το πρώτο Little Big Planet. Ναι. Έτσι. Βέβαια στο 3 είναι, πώς σου το πω, τα έχουν, δίνουν τη μεγαλύτερη Δεκτό και λογικό είναι ότι θα έχουν φτιάξει καλύτερα πράγματα. Εντάξει. Ναι. Okay. Λογική εξέλιξη είναι αυτή. Κάθε φορά να βάζουν και περισσότερα και πιο εύκολα κτλ. Σε χρήση εννοώ. Αλλά βγάζεις ένα παιχνίδι με 5-6 ώρες campaign και μετά λες άντε φτιάξε μόνος το υπόλοιπο, κάτσε να ασχοληθείς. Όχι ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αυτό το πράγμα... Συγγνώμη τώρα, από το πρώτο Little Big Planet εκεί δεν φαίνονταν ότι πάει το πράγμα. Ναι, φαίνονταν όντως. Ναι. Κάτσε τώρα... Θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι καλύτερο με το Little Big Planet όμως. Όχι, δεν έχει κανένα περιθώριο να γίνει. Δεν υπάρχει περιθώριο λόγω του είδους να γίνει κάτι άλλο. Ακριβώς λόγω του είδους που σου δίνει περιθώριο για τα πάντα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι άλλο. Σάβα, γιατί είναι... μπορούσα να βάλουν όμως ένα campaign το οποίο να είναι ένα χορταστικό δεκάωρο. Θα σου πω τη λογική μου πάνω σε αυτό. Ό. Δηλαδή είναι οξύμορο να. Όχι να ζητάς εσύ ως reviewer, καλά κάνεις και το ζητάς εσύ. Ο αγοραστής, ο οπαδός της σειράς, να ζητάει, ξέρω εγώ, άλλες 2 ώρες. Όταν θα σου πει ο άλλος ότι με τα εργαλεία που έχω δώσει και εφόσον υπάρχει και το rating σύστημα, οπότε να μην πέφτεις κατευθείαν σε σκουπίδια, να πας στις καλές τις πίστες, ότι μπορείς να βρεις περιεχόμενο 500.000 ωρών στις δημιουργημένες πίστες. Δηλαδή είναι τόσο μπερδεμένο αυτό σαν έννοια. Δηλαδή είναι απλό σαν concept και καταλήγει μπερδεμένο όταν πας εσύ να παίξεις πρώτη φορά. Και λες τι να παίξω. Και ξέρεις ότι πίστες που προέκυψαν από το 2 έγιναν από άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή εργάζονται κανονικά στη Sumo Digital. Ναι, έτσι, ναι, προσέλαβαν κόσμο κανονικά. Εμείς είχαμε στην παρουσίαση στην Gamescom, αν δεν κάνω λάθος, τα 2 άτομα που παρουσίαζαν, η κοπέλα και ο άλλος, ήταν παίκτες που άρεσαν τα επίπεδα. Δηλαδή έχεις δημιουργημένα επίπεδα από ανθρώπους που είχαν δημιουργήσει επίπεδα ως παίκτες στο 2 και στο 1. Είναι η φύση τέτοια του τίτλου. Δεν ξέρω τι. Δηλαδή, τι άλλα περιθώρια, για πέστε μου, τι άλλα περιθώρια έχει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή να σου δώσει single περιεχόμενο, δηλαδή να πεις ότι θα παίξεις couch co-op, ξέρω εγώ, με ένα φίλο σου ή κάτι τέτοιο. Ναι, τι άλλο. Ναι, δεν θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, έτσι, με μπόλικο αλάτι, να το πω τώρα αυτό. Ένα αντίστοιχο Mario για τη Sony, ένα δυνατό franchise σε platforming. Platforming και όχι μόνο σε 2D side-scrolling, όπως είναι τώρα, με 2,5 ουσιαστικά, είναι 2,5D, έτσι, να γίνει ένα πολύ ωραίο franchise που να δώσει και 3D platformer και 2D platformer και άλλα πράγματα. Θα μπορούσε. Λείπει αυτό από τη Sony. Δεν έχει platformers. Γιατί δόθηκε βάρος στο ότι οι παίκτες κάνουν τα παιχνίδια τους κτλ. Ναι, στο user creation content. Ναι, δηλαδή, είδατε τώρα ότι μετά από τόσα χρόνια, εντωμεταξύ, πάει να το κάνει τώρα για πρώτη φορά η Nintendo αυτό με το... Μάριο, πώς το λένε, που θα βγει. Μάριο Create, πώς θα το λένε, μωρέ. Α, ναι, 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 αυτό που δείξες στην E3, λες. Ναι, ναι, ναι. Λες ναι, και ναι. Δεν έχουν γίνει 3 εκατομμύρια πίστες Μάριο από PC Models, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε έχεις ένα σταυροδρόμι εκεί πέρα. Ή έχεις ένα franchise τέτοιο που το κάνεις Donkey Kong. Okay. Με την δημιουργημένη πίστα από την ομάδα ανάπτυξης, αυτό είναι παίξτο, που εγώ το προτιμώ πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, ή είναι αυτό το χυμένο λίγο του Little Big Planet που σου λέει πάρε ό,τι θέλεις, ό,τι εργαλείο θέλεις και κάνε ό,τι θέλεις. Εκεί δεν στέκεται και πάρα πολύ εύκολα, ναι, σε αλλά αυτό το concept. Στο Left 4 Dead, ας πούμε, αυτό δούλεψε πάρα πολύ καλά. Έπαιζε δηλαδή τι 4-5 πίστες και μετά έχει άλλες 200 να διαλέξεις με φοβερά σκηνικά από Lord of the Rings, από ό,τι τέτοιο. Δεν είναι αναγκαστικά κακό αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Λέω ότι είναι μονόδρομος όμως αφού το ακολουθήσει. Δηλαδή, μετά στο Left 4 Dead 3 θα ζητούσες εσύ, γιατί δεν έβαλες και 4 ώρες campaign. Όχι. Αφού σου έχει δώσει περιεχόμενο να παίζεις 100 χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Με αυτόν τον τρόπο που σου δίδαξε το παιχνίδι. Σαφώς θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά αν είχε διαλέξει πιο αυστηρή δομή. Εφόσον το παιχνίδι στηρίζεται στο πάρτε εργαλεία και κάνετε ό,τι θέλετε, εκεί καταλήγει. Εγώ απορώ που το συνεχίζουν τόσο πυκνά, δηλαδή υπάρχει το 1, το 2, PSP, PSV, το
τώρα το 3. Εγώ περίμενα να το αφήσουν λίγο να ξεκουραστεί. Αλλά αυτό, εγώ βασικά αυτό ήθελα να πω από την αρχή, ότι ήθελε λίγη ξεκούραση. Ναι, ειδικά πριν βγουν κάτι patch τώρα που το τελευταίο βγήκε σήμερα, το απόγευμα, φαινόταν το παιχνίδι ότι ήταν με το πιστόλι στο κρόταφο κυκλοφόρηση. Έπρεπε να βγει δηλαδή. Γιατί υπήρχε λόγος, αμάν πάλι, αν είναι δυνατόν, το κάνανε με το Drive Club, το κάνουν τώρα και με αυτό. Τρέλα σχέδιο, ρε. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, δηλαδή για να προλάβουν το οικονομικό τους έτος, αφού το Μάρτιο λύγει το έτος τους. Τι έγινε δηλαδή. Εκείνα τα indie τι έγιναν, ρε παιδιά. Ποια indie, αυτά βγαίνουν και περνάνε έτσι. Εκείνα τα indie που μας είχαν πρίξει στις παρουσιάσεις, μισή ώρα στις παρουσιάσεις με τα indie. Τι να πω, τι βιάζονται να βγάλουν τα παιδιά. Κάπησε κανείς τα indie, τι έγινε τελικά. Έχουν βάλει γιατί παιδιά. Εγώ παίζω κάτι indie στο tablet που είναι χίλιες φορές καλύτερα, τι γίνεται, ας πούμε. Τίποτα, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι έχουν βάλει. Καλά, εντάξει, προφανώς οι πολυεθνικές είναι με εκατομμύρια, δισεκατομμύρια δολάρια παίζουν και έχουν συγκεκριμένα πλάνα. Αλλά βλέπετε το πλάνο ποιο είναι. Ότι πρέπει κάθε μήνα να έχεις ένα παιχνίδι. Δηλαδή το Drive Club, το Little Big Planet. Μετά έχουμε το The Order, το Bloodborne. Μέχρι να κλείσει το έτος της Sony, κλείνει το Μάρτιο. Αν δεν καθάμε καλά, Μάρτιο, Απρίλιο κλείνει το οικονομικό έτος της Sony. Μάρτιο. Οπότε πρέπει να έχουμε όλα αυτά να έχουν βγει μέχρι τότε. Για να έχουν έρθει και τα απαραίτητα έσοδα. Όταν τα βάζεις όμως στα games σε charts, σε πίνακες. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτά γίνονται. Ναι. Τώρα που ακριβώς χρειαζόταν ένα. Τώρα για να λέει ο Γιάννης, ξέρω εγώ, λίγο περιεχόμενο. Το Uncharted 4 δεν είναι τώρα ανώνυμο 59-23, συγγνώμη Σαββά. Το Uncharted έχει ανακοινωθεί απλώς. Ούτε καν για 15 δεν έχουν πει. Δεν ξέρουμε, ναι. Περίμενε. Λέω. Πού ακριβώς σε όλο αυτό το πράγμα χρειαζόταν ένα LBP για φέτος. Πού. Πουθενά. Απλά έπρεπε να βγει. Να καταλάβω. Δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε δοθεί με πολύ μεγαλύτερη προσοχή στο Drive Club. Να έβγαινε τώρα. Τώρα να έβγαινε το Drive Club. Δηλαδή τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη. Θα μου πιστεύετε πάνω και στο The Crew. Εντάξει, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι να δίνανε ένα δίμηνο, τρίμηνο ακόμα στα παιδιά της Evolution που φάγαν τα μούτρα τους και στιγματίστηκαν. Δεν ξέρω αν θα είναι και ανεπανόρθωτη η ζημιά που φάγαν τα παιδιά. Να κάτσεις να διαβάσεις δηλώσεις του Lady μου, τους ανέβασα. Το νέο που ανέβασα σήμερα, έτσι. Ναι, το νέο, το οποίο είναι σχεδόν συγκλονιστικό σαν διατύπωση, αλλά δεν ήθελα να σχολιάσω κάτι. Είναι ρετσινιά πάντως, Γιώργο, έτσι. Μεγάλη ρετσινιά. Ο άνθρωπος λέει ότι σε ένα παιχνίδι που θα προκύψουν 500.000 παίκτες, ό,τι μπέτα και να κάνεις δεν μπορείς να προβλέψεις τα προβλήματα. Και δεν υπάρχει ένας χριστιανός να τους φυρίξει από δίπλα. World of Warcraft. EVE Online. Ναι. Έχει ιδέα ότι στο EVE Online έχει γίνει μάχη η οποία έχει 300.000 ανθρώπους. Δηλαδή, το οποίο EVE Online μήπως είναι και τη Sony. Ή κάνω λάθος. Όχι. Δεν έχει σχέση με τη Sony. Όχι. Συγγνώμη. Ισλανδοί είναι. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Ναι, θέλω να πω δηλαδή τώρα όταν βγαίνει ο πρόεδρος της SEA και λέει ότι ό,τι μπέτα και να κάνουν τα παιδιά, εντάξει, πού να προβλέψει θα γίνει με 500.000 κόσμο. Δεν είναι θέμα μπέτα, ρε Σαββαδό. Τι να πεις από εκεί και πέρα, για πες τρε. Λείπει το μισό παιχνίδι από μέσα, δεν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα. Παιδιά, συγγνώμη λιγάκι, βάζω τον Αλέξανδρο, μιας και η συζήτηση έχει πάρει φωτιά και δεν κάνουμε διάλειμμα. Συνεχίστε, απλά σας ενημερώνω ότι βάζω τον Αλέξανδρο κατευθείαν. Ναι, αυτό θα σου λέγαμε, είχαμε τάχα πει, θα κάνουμε διάλειμμα, τέλος πάντων. Κάνουμε ένα διάλειμμα και να ωραία, βάλε ωραία, ένα κομμάτι. Ωραία, βάζουμε τραγούδια, ένα-δύο τραγουδάκια, μπαίνει και ο Αλέξανδρος στη συζήτηση και επανερχόμαστε. Μην βάλεις δύο, ένα βάλε γιατί είναι μεγάλα. Ένα. Και επανερχόμαστε, Δημήτρη. Λοιπόν, μισό πω να χαμηλώσω. Τι ακούσαμε, Σαββά. Έπαιξα το 80 Days Marillion που μου στείλες. Αυτά είναι το Σάββα τα τραγούδια, παιδιά, σήμερα. Όχι γραμμένα από τον Σάββα, επιλεγμένα από τον Σάββα. Και Angel Marty Friedman ήταν το δεύτερο. Α, ωραία, από το Sins είναι αυτό. Λοιπόν, και είναι και ο Αλέξανδρος ο Μιχαλητσιάνος στην παρέα μας τώρα. Γεια σας, από Cambridge, σωστά το λέμε, από Cambridge. Από το κατεψυγμένο Cambridge, πες, γιατί έχουμε 0 βαθμούς τώρα αυτή τη στιγμή πάνω κάτω. Καλά, μην νομίζεις, κρύο έχουμε και στην Ελλάδα τώρα, οπότε, ναι, δεν μας φαίνεται παράξενο.
Αυτό το δεκάρι που βλέπω για Αθήνα, πίστεψε με, αυτό είναι η καλοκαιρία εδώ. Καλά, εντάξει, ναι. Είπαμε, οκ. Okay. Και στο chat έχει γίνει ένας χαμός εδώ. Τσακώνονται τα παιδιά για το αν το The Last of Us αξίζει ή όχι και αν είναι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Και... γιατί ρε παιδιά, μπαίνετε σε τέτοια συζήτηση, είναι δυνατόν να βγάλετε καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών ή όχι, ή. Εντάξει, τώρα είναι. Ατέρμονες συζητήσεις αυτές. Δεν οδηγούν πουθενά. Είναι η συζήτηση που ακουμπάει την κάθε γενιά. Βλέπεις, ρε παιδί μου, πότε έγινε καθένας gamer, πότε χώθηκε βαθιά. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος ξεκίνησε έτσι παλιά, όπως βλέπω ότι είναι και ο Beware Off, ο οποίος το κράζει. Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση το δισεκατομμύριο να δώσει το Last of Us ως το καλύτερο παιχνίδι. Κάποιος ο οποίος ξεκίνησε να παίζει τα τελευταία 5 χρόνια, είναι πολύ πιθανό. Και είχε, ας πούμε, το PlayStation 3, είναι πάρα πολύ πιθανό. Έχει να κάνει αυτό με τα βιώματα του καθενός, ναι, και βιώματα, με τα γούστα, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε. Και πρώτα απ' όλα να μην τσακωθείτε, παιδιά, στο chat προς Θεού, επειδή διαφωνείτε για αν ένα παιχνίδι είναι ορόσημο ή όχι. Έτσι. Ο Καλήφας βρίσκει ορόσημο το Arkanoid, ας πούμε. Το Arkanoid, όχι, ρε. Το Pong. Το Pong. Το Pong. Το Pong. Το Pong είναι ορόσημο. Αυτό, ένα λεπτό, είναι όντως ορόσημο. Έτσι. Καλά. Για να μην τρελαθούμε. Εντάξει, τώρα παιδιά. Παρεπιπτόντως, Γιώργο, είδα τις προάλλες το ντοκιμαντέρ που είχες πει, το The Video Games. Θυμάσαι παλιότερα που είχες πει. Α, ναι, 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 ναι. Ναι, 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 ναι. Το είδα τις προάλλες και όντως είναι συγκινητικό. Είναι ωραία προσπάθεια. Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη, έβηξα λίγο. Μην τσακωθείτε για το αν τα παιχνίδια είναι ορόσημα ή όχι. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορείτε να επιβάλλετε την άποψή σας στον άλλον. Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές με αυτό το ίντερνετ το άτιμο. Έτσι, με το ζόρι δεν πρόκειται ούτε ο ένας να πει, να αποδεχτεί ότι είναι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών, ούτε ο άλλος ότι δεν είναι. Πρώτον, και δεύτερον, αν αρέσει σε εσάς, δεν σας περισσεύει η άποψη του άλλου. Τι σημασία έχει. Ή μπορούμε να πάρουμε popcorn και να αφήσουμε να μαλώνουμε. Και να σας βγάλουμε στον αέρα. Έτσι. Να... ναι, σωστό. Πλάκα, πλάκα. Να, μια ωραία εκπομπή, έτσι, παράθυρα από δεξιά και αριστερά, VS, απλά να πέφτει έτσι χώσιμο. Ναι, μια χαρά. Και το popcorn, να μην ξεχάσουμε όμως που λέμε. Ναι, ναι, εννοείται popcorn. Λοιπόν, γιατί όλοι ξέρουμε ότι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών είναι το Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Ορίστε, και μετά το χάος. Βλέπετε τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, εγώ έχω ένα πολύ βασικό πρόβλημα πάντα σε αυτή τη διατύπωση. Όσον αφορά τα καταπληκτικά ή φοβερά παιχνίδια ή το ένα ή το άλλο. Λοιπόν, ή φοβερές ταινίες ή φοβερές... Λοιπόν, για κάποιο λόγο λοιπόν συνδέεται το υποκείμενο, δηλαδή ο παίκτης ή ο θεατής, συναισθηματικά με κάτι, και θεωρώντας ότι κερδίζει και αυτό σε αξία, τοποθετώντας αυτό το κάτι στην κορυφή μιας κλίμακας, μιας πυραμίδας, προχωράει σε αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή, δεν έχω κανένα πρόβλημα να πεις ότι το Last of Us είναι καταπληκτικό. Είναι υπέροχο. Ότι το Grand Theft Auto 5 είναι τρομερό, το καλύτερο Grand Theft Auto. Έτσι, μιλώντας για ομοειδή πράγματα. Λοιπόν, ότι το Mass Effect είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της γενιάς κτλ. Λοιπόν, γιατί να πεις ότι είναι το καλύτερο. Να μην εξετάσουμε την έννοια, τι νόημα έχει αυτό. Δεν έχει είναι αδόκιμο πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να. Ναι, δεν έχει καμία έννοια. Όπως δεν υπάρχει έννοια στο ποιος είναι ο καλύτερος rock δίσκος ή heavy metal δίσκος ή το καλύτερο συγκρότημα. Δεν υπάρχει έννοια. Δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, και γιατί όταν λοιπόν δίνεις μία αξία σε ένα τέτοιο πράγμα, γιατί την ίδια στιγμή να υποκρύπτεις υποτίμηση για τα υπόλοιπα. Έλατε αυτό ακριβώς. Αυτό, δηλαδή, βασικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν φτάνεις να πεις ότι το GTA 5 είναι το καλύτερο παιχνίδι της γενιάς, η σκέψη και η φράση συνεχίζεται, ακόμα και αν εσύ δεν το γράφεις, σε σχέση με... και διαλύει όλα τα άλλα. Ναι, ναι, ναι. Οπότε, και εκεί φτάνουμε, παιδιά, στο απόλυτο αδιέξοδο. Εκεί φτάνουμε στο απόλυτο αδιέξοδο. Και λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτός είναι ο Call of Duty τρόπος σκέψης για το gaming. Δεν είναι ο Baldur's Gate τρόπος σκέψης. Αυτός είναι ο Call of Duty. Γιατί το Call of Duty και το κάθε Call of Duty θα σε δεσμεύσει να ασχοληθείς μόνο με αυτό ουσιαστικά, και οπωσδήποτε πρέπει να είναι το καλύτερο αυτό με το οποίο έχεις δεσμευτεί εσύ. Ενώ αν ήσουν αμάγκας και έπαιζες τα πάντα, δεν έχεις κανένα λόγο να κάνεις τέτοιες συγκρίσεις.
Γιατί όσο καλό και να είναι το ένα και λιγότερο καλό το άλλο, θα τα γουστάρεις και τα δύο. Θα τα παίξεις και τα δύο. Και αυτά που είναι να πάρεις ως παίκτης, θα τα πάρεις. Απλό δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Όταν λοιπόν μαθαίνεις και στο gaming να λειτουργείς ανταγωνιστικά, θα μου πεις, δεν πλακωνόσουν, ναι, πλακωνόμουν για τη μουσική όταν ήμουν 14, για το ποιο είναι το καλύτερο συγκρότημα. Που εκεί πλακώνεσαι για το τι παπούτσια φοράς, την μπουφάν αγόρασες, είχαμε τα fly τότε να πούμε και εγώ είχα το πράσινο και άλλοι είχαν τα μαύρα και σκοτωνόμασταν στο σχολείο ποια είναι τα γνήσια fly δηλαδή. Να σε πάω στο μοναστηράκι να σου πω ποια είναι τα γνήσια. Και το δικό, εγώ το έχω το δικό μου ακόμα. Και το δικό μου έχει σφαίρες και το δικό μου δεν έχει λοιπόν. Και ναι, ρε, στο, κάρδες πόλησες. Το δικό μου έχει σφαίρες. Παίρνω από το αεροδρόμιο τώρα να πας ταξίδι με αυτό το μπουφάν. Γελάμε. Και σαν καπάκια από πίτ που ήταν, που τις είχε πάνω στα τέτοια, στα τσεπάκια. Στα τσεπάκια. Στο αριστερό το μανίκι. Λοιπόν, όταν λοιπόν φτάσετε και καταλάβετε ότι αυτό που λέτε, ότι αυτό είναι το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών, υποκρύπτει, είναι καλύτερο από εκείνο και είναι και στην Super WoW δικιά μου κονσόλα, εκεί έχει χαθεί το παιχνίδι, παιδιά. Το καταλαβαίνετε, υποθέτω. Λοιπόν, επειδή βλέπω το φίλο μας εδώ πέρα, τον Ανώνυμο 5923, που έχει κάποια ιδιαίτερη ευαισθησία με το The Last of Us. Ναι, είναι φοβερό παιχνίδι, είναι καταπληκτικό. Όλος ο κόσμος το παραδέχεται ότι είναι υπέροχο, ότι είναι η γραφή του, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο. Όχι όλος ο κόσμος, η συντριπτική πλειοψηφία. Τι άλλο να πούμε τώρα γι' αυτό, τι άλλο θες να ακούσεις εσύ, όχι από εμάς. Λέει ορόσημο, είναι ένα παιχνίδι ορόσημο, έχει μείνει σε αυτό λίγο, έχει μείνει στο τέτοιο. Να κάνουμε λίγο την. Να πούμε τι σημαίνει ορόσημο. Αν αυτό το ορόσημο λειτουργεί για σένα, σε αυτά που έχεις παίξει εσύ μέχρι τώρα, είναι απόλυτα θεμητό να το λες ορόσημο. Βεβαίως. Εάν την έννοια ορόσημο γενικώς πας επειδή αποτελεί ορόσημο για σένα, για τη δικιά σου εντός εισαγωγικών gaming καριέρα, εάν λοιπόν είναι ορόσημο για σένα και θέλεις να το, όχι να το επιβάλλεις, θέλεις αυτόματα να θεωρηθεί ορόσημο και γενικό σε αυτό το πράγμα, αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις. Εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος, έχει τόσο μεγάλη πίστη στις γνώσεις που έχεις και στην εμπειρία την gaming που έχεις και είσαι σίγουρος για αυτό που πας να πεις. Δηλαδή εγώ επειδή ξέρω ότι είμαι αυθεντία, λέω ότι το Forza το 4 είναι ορόσημο στο racing, ρε παιδί μου. Τρέχα γύρευε, δεν έχω παίξει ποτέ. Λοιπόν. Λοιπόν, το καλύτερο παιχνίδι των εποχών είναι το Mafia το 1 και όποιος δεν συμφωνεί να κολλήσει μόνη μας εκείνη την πίστα που έπρεπε να κάνει στα ραλάκια. Πόπο ρε. Τη θυμάστε? Κλάμα ρε φίλε. Εκεί, με το πειραγμένο που πείραζες του άλλου το αμάξι και πρέπει να κερδίσεις εσύ. Και να κλαίει. Τι κλάμα ρε. Και έκλαιγα γιατί το έπαιζα στο τέτοιο ρε. Pure Chess πατάκα, ωραίο το Pure Chess. Δεν το έπαιζα στο σπίτι. Το έπαιζα στο Mr. Game εκεί πέρα στο Θεαγένιο και πλήρωνα. Δηλαδή, τις πλήρωσα και τις 5 ώρες που προσπαθούσα να το περάσω. Εφιάλτης ήταν εκείνος. Το ορόσημο, παιδιά, η λέξη ορόσημο είναι αυτό που προσάβασα. Ότι έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο χωριστά. Είναι ορόσημο για τη δική σου και τα δικά σου βιώματα, το πώς έχεις μεγαλώσει εσύ ως gamer κλπ. Ή ορόσημο για τη βιομηχανία. Γιατί για τη βιομηχανία ορόσημο ένα παιχνίδι. Το Last of Us δεν είναι ορόσημο. Το Last of Us είναι ένα πολύ συγκεκριμένο δείγμα καλού development, εξαιρετικών production values κλπ. Ένα κορυφαίο παιχνίδι. Ορόσημο όμως ήταν, ας πούμε, το πρώτο Tomb Raider. Ορόσημο ήταν το Mario 64. Ορόσημο ήταν το Baldur's Gate. Ορόσημο ήταν το Half-Life 2. Λομάρη, δηλαδή, ο Nick Blame, ξέρεις που γράφει πάνω, ψάξον λίγο με το κροκοδιλάκι εκεί πέρα, ξέρεις που ήταν και που δούλευε? Όχι. Στο G-Net δούλευε, αγαπητέ. Α, το πουλάκι μου. Λοιπόν, ο Ρώσιμο ήταν πολύ σωστά και το Grand Theft Auto, ναι, το 3, ναι. Πλωμάρης και Πέγγι να πλακώνονται με τα μεσονύχτια στο WoW και να ακούγονται στο μαγαζί, μόνο αυτοί οι δύο ήταν. Δεν έπαιζαν άλλοι. Πάπτε ήταν όλοι άντρες. Όχι, κάτσε λίγο τώρα εδώ πέρα, γιατί αρχίζουμε και ξεφεύγουμε. Άνων, το ότι έχει 95% δεν είναι ορόσημο. Το ότι έχει 285% δεν είναι ορόσημο. Το Grand Theft Auto το 4 πήρε δεκάρια με κλειστά τα μάτια και μέσα σε 1,5-2 χρόνια όλοι λέγανε, παιδιά,
μάλλον κάναμε βλακεία που του δίναμε τέτοιους βαθμούς. Για ποιο λέμε τώρα? Η βαθμολογία δεν, έχει, δεν κάνει κάτι ορόσημο. Παιδιά, δεν έχει παίρνουν βαθμοί παιχνίδια επειδή έχουν χαϊπαριστεί, επειδή έχουν πληρωθεί, επειδή έχουν διαφημιστεί φοβερά, επειδή εκείνη τη στιγμή πορώθηκες. Ένα λεπτό. Μπορεί να είναι και καλό το παιχνίδι. Ένα λεπτό. Μπορεί και να αξίζει να πάρει την καρδιά. Άλλο το ότι είναι ένα καταπληκτικό παιχνίδι και άλλο είναι ορόσημο. Πήρε βαθμό 10, δεν σημαίνει το παιχνίδι είναι του 10. Δεν σημαίνει ότι το παιχνίδι θα αλλάξει τη βιομηχανία και δεν σημαίνει ότι μετά από 20 χρόνια θα μιλάμε ακόμα γι' αυτό. Η λέξη ορόσημο είναι λάθος που χρησιμοποιούμε σε όλη αυτή την κουβέντα. Όπως είπατε, το ορόσημο είναι κάτι το οποίο έχει αλλάξει τη βιομηχανία. Ορόσημο ήταν, όπως το είπες ρε παιδί μου, ήταν ένα π.χ. το Command & Conquer, το πρώτο το strategy, το πρώτο RTS που έβαλε τις βάσεις. Όλα τα RTS πατήσαν πάνω του. Ορόσημο ήταν το πρώτο το Halo, το οποίο έφτιαξε το multiplayer, το online για τις κονσόλες. Αυτά είναι ορόσημα. Αυτά λες σημεία σταθμούς, τα οποία αλλάζουν τελείως τη βιομηχανία. Από εκεί και πέρα, ναι, άμα εσένα και σου, εσένα σε εντυπωσίασε και σου έκανε τέτοιο, είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι το οποίο σε άγγιξε απίστευτα. Δεν είναι ορόσημο. Ορόσημο είναι και το οποίο άλλαξε τα πάντα. Άλλαξε τα δεδομένα. Είναι ελάχιστα τα παιχνίδια τα οποία έχουν κάνει τόσο μεγάλες αλλαγές. Εγώ στην προηγούμενη γενιά θεωρώ το μεγαλύτερο ορόσημο είναι το Gears. Γιατί από το πουθενά πήρε ένα σπασμένο μηχανισμό πολύ παλιό του Resident Evil του 4, το οποίο το ψιλοκούτσο δουλεύαν δεξιά-αριστερά, γινόταν ένα χάος, και το έκανε όχι απλά άψογο, το έκανε ρε παιδί μου σε σημείο που αντιγράφτηκε μέχρι αηδίας. Ναι. Το Gears ήταν το ορόσημο της προηγούμενης γενιάς κατά τη δική μου άποψη. Καλά, γιατί πραγματικά άλλαξε τη βιομηχανία. Έφερε το third person shooting. Τέλος. Και εσύ το λες σαν ανάγκη να είναι ένα το ορόσημο. Σαφώς και δεν είναι. Όχι, δεν το λέω ότι είναι ένα το ορόσημο. Εννοώ ότι ένα από τα ορόσημα. Γιατί τα ορόσημα δεν είναι ρε παιδιά 200 σε κάθε γενιά. Είναι 2-3 παιχνίδια. Δεν μπορεί πια να γίνεται όχι, το μπαμ και άλλα στη βιομηχανία κάθε μήνα. Όχι, όχι. Μπορεί, αυτό και μόνο το ότι θέτεις ένα ποσοτικό κριτήριο είναι λάθος. Ρε παιδί μου, είναι σπάνιο, δεν είναι κάτι. Η έκρηξη δεν γίνεται κάθε μέρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα να ανακαλύπτουμε τον τροχό. Μια στο όχι, τόσο. Αλλά μπορεί να γίνει. Πες ένα, πες δύο, πες δέκα. Τυχαίνει μια γενιά και είναι απίστευτα δημιουργική και γίνονται 10 φορές μπαμ. Εγώ θα μπορούσα γίνεται να βρω 10 φορές μπαμ. Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω 10 φορές την προηγούμενη. Όχι, υπάρχουν. Για πλάκα. Υπάρχουν. Αρκεί να τα αξιολογήσεις, ρε παιδί μου. Εάν εσύ δεν το αξιολογείς, γιατί κάτι δεν σε ενδιαφέρει. Απλά είναι τι θα θέσεις ότι πραγματικά επήγε μπροστά. Όχι, βελτίωσε. Δηλαδή το καινούριο Call of Duty βελτίωσε το multiplayer της σειράς. Αυτό είναι βελτίωση, δεν είναι ορόσημο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Όχι τέτοιο πράγμα. Σαφώς. Αυτό είναι βελτίωση που λες. Ορόσημο ήταν το Wii Sports. Παιδιά, αντικειμενικά και εμείς. Ναι, εντάξει. Και δεν μπορούμε ντε και καλά να το κρίνουμε αρνητικά αυτό, βεβαίως. Καθόλου δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Και όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Κλείσα τελείωτα. Στο φίλο μας προηγουμένως που έλεγε για το Metacritic. Το μεγαλύτερο system seller δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Δεν έχουν καμία σχέση με τις βαθμολογίες στο Metacritic. Οι βαθμολογίες στο Metacritic μπορεί να περιλαμβάνουν, δηλαδή να έχουν ένα παιχνίδι ορόσημο που έχει πάρα πολύ ψηλές βαθμολογίες. Δεν σημαίνει όμως ότι όσα παιχνίδια έχουν 9 και 95 και 10 στο Metacritic ότι είναι ορόσημο. Δηλαδή το ένα δεν προϋποθέτει και το άλλο, έτσι. Σαφώς. Δηλαδή το αντικειμενικά παντελώς αδιάφορο Call of Duty των προηγούμενων 2 ετών που έπαιρνε τα 9 για αβέρτα ήταν ορόσημο. Κλείστε κάποιος. Κάποιος έχει τον ήχο από το chat. Από ναι, το κλικ που κάνει όταν χτυπάει ένα καινούριο. Λοιπόν, ναι. Δεν το συζητάμε. Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Εντάξει, ανοιχτό σε συζήτηση είναι για το που θα θέσει ο καθένας το, έτσι, για το που θα εφεύρει μια κατηγορία για να υπάρξει ένα ορόσημο. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι ανοιχτό. Γενώσιμο, λέει. Γενώσιμο. Λοιπόν, άντε, μιλήστε για το Far Cry το 4. Έχει το κόσμο τα σχόλια. Ήταν το hot του site της εβδομάδας. Εντάξει, αυτό ήταν για άλλο λόγο. Ήτανε...
Ναι. Όχι, πολύ ωραία ήταν τα επιχειρήματα, τα counter arguments ήταν πολύ καλά, αρέσει. Και από τις δύο μεριές. Εγώ την απόλαυσα τη συζήτηση από κάτω, να πω την αλήθεια. Έχει πέσει πάντως σε group εδώ πέρα που δεν είναι εκεί η μεγαλύτερη fan του Far Cry. Ναι, ούτε εγώ το παίζω. Δηλαδή, έτσι όπως πέσαμε τώρα, θα είναι άδικο για τον Αποστόλη δηλαδή που το. Βασικά ναι, και δεν είναι και παρόν κιόλας. Ναι, και δεν έχω. Πόσο μάλλον. Λοιπόν, ας το θάψουμε τελείως. Ναι, πόσο μάλλον μην έχοντας αγγίξει το 4. Αυτό είναι, ναι, δεν το έχουμε. Εγώ πάνω σε μια φράση του πάτησα και με δεδομένη την εμπειρία του 3. Αυτό που έχω πάντως να πω και το έλεγα ρε Άλεξ, το σκεφτόμουν είναι, αν μου πεις αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου να σχηματίσω το χάρτη από το Vice City, θα σου πω απ' έξω από το GTA ρε παιδί μου, λοιπόν θα σου πω απ' έξω πώς, τι, πού πηγαίνεις. Άμα στείλεις το πρώτο Μάφια με κλειστά μάτια και χωρίς να βλέπω τον χάρτη, θα πάω από το Hoboken στο Chinatown για πλάκα και από τον πιο γρήγορο δρόμο. Λοιπόν, εάν μου πεις από το τελευταίο GTA 5, από το GTA 5, πώς που τι, θα χαθώ λίγο στο Los Santos, αλλά αν βγω έξω περιφέρεια επαρχία, ξέρω πού βρίσκεται τα πάντα. Αν με πας στο Far Cry το 2, που και δύσκολο ήταν και άδικο ήταν και εκνευριστικό σε σημεία ήταν και περίεργο, πάλι θα προσανατολιστώ. Πάλι θα προσανατολιστώ. Αν μου πεις, και μπορείς να δεις το gamer score μου αν το έπαιξα εκτενώς ή όχι, αν μου πεις, θυμίσου τρεις τοποθεσίες στο Far Cry 3, δεν μπορώ να θυμηθώ ούτε μία αυτή τη στιγμή. Μα δεν είναι τρεις τοποθεσίες στο Far Cry 3, είναι μία τοποθεσία η οποία είναι κάνει repeat. Είναι μία τοποθεσία. Το είπε ένας φίλος μου πολύ ωραία. Το Far Cry 3 είναι το Dragon Age 2 των FPS. Ναι. Δεν μας έβγαινε να κάνουμε ένα πραγματικά μεγάλο παιχνίδι. Ήμασταν περιορισμένοι σε χρόνο και budget, οπότε κάναμε ατελείωτο copy-paste. Αυτό. Όπως είπε ο Stormbreaker, ο φίλος μου, στο σχόλιο Map Cleaner. Λοιπόν, ήταν πολύ καλό. Φοβερό σχόλιο, ναι. Δηλαδή, παιδιά, δεν μπορώ να επαναφέρω στο μυαλό μου από εκείνο το. Δηλαδή, και δεν θέλω να πω αυτές τις γελοιότητες, αισθάνομαι δικαιωμένος κτλ. Αυτός που το απόλαυσε και το έχει για 9 και 10 στο μυαλό του, καλά έκανε και το έχει για 9 και 10 στο μυαλό του. Αλλά εγώ από αυτό το παιχνίδι δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Τίποτα ρε παιδί μου που να μου τράβηξε την προσοχή να είπα εκείνο εκεί το σημείο, τι γάμα το, τι ωραίο, τι ωραία σκέψη στο χάρτη, τι ωραίο level design, τίποτα. Έβαλαν ένα πράσινο πράγμα που το ανασήκωναν με τα mouse για να κάνουν νησί. Εδώ βουναλάκι, εδώ πεδιάδα, εδώ θάλασσα. Το όριξαν, το έκαναν τελείωτο. Ως και το Just Cause είχε πιο ενδιαφέροντα χάρτη. Αυτό δεν θα διαφωνήσω. Το Just Cause το θυμάμαι αρκετά καλά το νησί το 2. Το 2 λες. Ναι, γιατί κύλη αρκετά, ναι. Αυτή παιδική χαρά εκείνο το παιχνίδι, ρε φίλε. Πόσο το είχα διασκεδάσει. Είχα βάλει Windows 7 για αυτό το παιχνίδι. Τα ζητούσε, τα πετούσε. Ναι, ήταν από τους πρώτους τίτλους που λέγανε εξής, βάλε Windows 7. Και τα έβαλα. Δεν είναι πέροχο. Ναι. Εγώ είχα κατεβάσει το demo στο 360 και είχα πάθει σόκρε. Είχε έρθει ένας φίλος μου στο σπίτι, το είχαμε κατεβάσει και εξής, είχε έρθει για λίγο για ένα καφέ και απλά κόλλησε και έπαιζε μέχρι το βράδυ, ας πούμε, απλά το demo. Ναι, το παιχνίδι αγοράστηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Ναι. Παιδιά, να πω κάτι λιγάκι για το chat. Ότι. Τελικά η όλη συζήτηση που κάνουμε εμείς τόση ώρα, δηλαδή πήραμε εμείς πάσα από εσάς, από το chat, ήταν ένα συγκεκαλυμμένο κολπάκι για console wars, για το αν έχει ορόσημο παιχνίδι το PS4 και η Sony, όχι το PS4, η Sony ή η Microsoft. Εκεί θα καταλήξουμε πάλι. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, προσπαθούμε να κάνουμε μια συζήτηση, να βάλουμε... Αυτό προσπάθησα να πω και καλυμμένα ρε φίλε. Εντάξει ρε παιδιά. Όταν το δικό σου ορόσημο παραπέμπει κάπου στο να υποβαθμίσει κάτι άλλο... Ναι, επειδή το ξέρω, το κατάλαβα ρε Σαββατόπουλος γι' αυτό, αλλά βλέπω ότι τώρα αρχίζει και βγαίνει στην επιφάνεια αυτό σιγά σιγά στο chat. Δεν είναι τώρα αυτό το ζητούμενο. Ποιος έχει βγάλει παιχνίδια ορόσημο, η Nintendo τα έχει βγάλει τα πιο πολλά. Ωραία, εντάξει. Μάλλον. Το πιο πιθανό, ναι. Το πιο πιθανό. Και η Sega παλιότερα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε... Nintendo. Και τα άλλα που είναι μάλλον είναι multi-platform. Οπότε, οπότε ρε παιδιά, τώρα τι να λέμε. Εντάξει. Όλες... Και δεν έχει και τόση σημασία πια. Εντάξει, και δεν έχει σημασία στην τελική. Είναι αν περνάτε καλά με τα παιχνίδια τώρα. Έλα μωρά, ακριβώς αυτό. Τα περνάς καλά. Περισσότερο είναι να τα συζητάμε σαν σίγουρο. Παραδείγματα, ρε παιδί μου, και για το που καταλήγουν κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή, επειδή έλεγε προηγουμένως ο Αλέξανδρος να ορίσουμε
και σε, εντός εισαγωγικών, και σε ποια κατηγορία κάθεσαι και μιλάς για ορόσημο. Έτσι. Δηλαδή, ορόσημο μπορεί να βγει και να πει ο ένας είναι επειδή πήγαιναν πέρα, δόθε τα μαλλιά της Λάρα στο revamped το Tomb Raider. Έτσι. Οπότε, η σημαντικότητα των εντός εισαγωγικών κατηγοριών στο οποίο θα τεθούν ορόσημα. Για μένα, ορόσημο π.χ. στην προηγούμενη γενιά ήταν το πώς προέκυψε το Assassin's Creed 2. Δηλαδή, από πάρα πολλές απόψεις, αλλά κυρίως από μία. Πώς δείχνει μία εταιρεία, που μάλλον το έχει ξεχάσει λίγο τώρα, πώς παίρνεις ένα παιχνίδι και κάνεις το sequel του. Δηλαδή, είναι το sequel σεμιναρίου το Assassin's Creed 2. Εγώ το θεωρώ ορόσημο για τη βιομηχανία. Σαν παιχνίδι. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που ό,τι ακολούθησε από εκεί και πέρα είναι ένα σκαλοπάτι παρακάτω. Κι άλλο ένα, κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Εγώ αυτό εννοώ. Είναι, παιδιά, το 2 δεν μου αρέσει τόσο πολύ. Αλέξανδρε, ναι. Είναι με διαφορά το καλύτερο όμως της σειράς. Το ξέρω, το ξέρω. Ξέρεις τι. Δεν μπορώ με τίποτα να συγχωρήσω από τη σειρά ότι έβγαλε μόνο ένα παιχνίδι στην εποχή του 1. Godfather 2, λέει. Στην εποχή των πραγματικών Templars. Δηλαδή, είναι η αγαπημένη μου ιστορική εποχή. Σωστός. Και με πονάει τόσο πολύ που βλέπω κάθε χρόνο καινούριο Assassin's Creed και είναι πάλι σε άλλη περίοδο αντί εκεί. Επειδή το ρώτησα. Αυτό πήγα να πω κι εγώ, Σάββα. Δεν πάτησα, πώς το λέει ο Γιώργος. Δεν έχει στο πρώτο του live stream του Σάββα, γιατί ήταν καινούριο το παλικάρι μας αυτό. Αλλά θα έχει συνέχεια όμως, είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρα καθόλου, παιδιά. Δεν έχει επιλέξει την αρχιοθέτηση των streams του στο κανάλι του στο Twitch. Αλλά εντάξει, θα κάνουμε άλλωστε. Εντάξει, έπαιζα 3 ώρες, εντάξει. Τέλος πάντων, όποιος πρόλαβε, κύριο είδα. Λοιπόν, θα κάνει άλλο, θα κάνει άλλο. Θα κάνει Dragon Age. Έχεις δίκιο γι' αυτό, ρε φίλε. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, για εκείνη την εποχή που είναι όντως. Καλά, και του δύο βέβαια είχαν κάνει απίστευτη δουλειά οι τύποι, πραγματικά. Πραγματικά στο δύο συνέχιζε και συνέχιζε το παιχνίδι και έλεγες έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο. Όχι, λοιπόν, αντικειμενικά άλλο το δύο είναι καλύτερο σε όλα τα σημεία. Λέω απλά. Θέλω εκείνη την εποχή, ρε παιδί μου, θέλω έτσι τη Μέση Ανατολή κάτω, εκεί πέρα, ναι, Αραβία. Ναι, ένα μυστήριο, ένα πράγμα το οποίο είναι μακριά από εμάς, από την Ευρώπη. Και ειδικά, ρε παιδί μου, όπα κάποιος έχει ταξιδέψει και όλα αυτά και τα έχει φάει στη μάπα, ή εγώ που είναι η δουλειά μου μέσα σε αυτά εδώ πέρα και όλα, στη συντήρηση των παλιών των κτηρίων. Δηλαδή, όπως έλεγα, δεν μπορώ άλλο τα παιχνίδια στη Βικτωριανή περίοδο. Δεν τα μπορώ, ρε παιδιά, γιατί ζω μέσα σε αυτές τις πόλεις τα τελευταία χρόνια και έχει συγχαθεί η ψυχή μου. Βγάζω φλίχτενες. Ναι, οκ. Ήταν μια εποχή που, ναι, μεν ήταν το σοκ του πρώτου παιχνιδιού, αλλά έμεινε εκεί. Έμεινε αναξιοποιητό σε εκείνο το. Τώρα θα ήταν πολύ ξεκάρφωμα να πούνε ότι βγάζουμε το καινούριο, ξέρω εγώ, ένα καινούριο πάλι σε εκείνη την εποχή. Και εντάξει. Και μετά αρχίζει λίγο και ξεφτίζει το πράγμα. Αλλά αυτό με το 2 απλά ήταν σεμιναριακό. Ήταν τι είχαμε στο πρώτο, μάχη. Την κάνουμε 10 φορές πλουσιότερη και καλύτερη. Αναβαθμίσει και το ένα το άλλο. Τι είχαμε, 3 πόλεις. Εδώ βάζουμε 4 τεράστιες πόλεις, μία ανοιχτή περιοχή, ένα χωριό, τη βάση με το άλλο, το μικρούλι το χωριό κτλ. Λοιπόν, ήταν φοβερό. Είχαμε κρυφές τοποθεσίες. Όχι, βάλε 9 τάφους να υπάρχουν. Ναι, βάλε κανένα χρήμα καλό, λοιπόν, βάλε κάποια hints να ψάχνεις. Μπράβο, βάλε εσωτερικά κτηρίων, ξέρω εγώ, ναών το ένα το άλλο με ψάξιμο, όχι ευθύγραμμο platforming που έχει το Unity και τα προηγούμενα Assassins. Με ψάξιμο, έτσι, από πού θα ανέβεις, πού θα κάνεις, γρίφο, ποιο μοχλό να τραβήξεις κτλ. Αυτό το υποτυπώδες, ωραίο ήταν, έφτανε. Ναι, ρε παιδί μου. Πήγαινε λίγο να θυμίσει τα παλιά των Brider, αλλά στην πολύ πιο απλή του έκδοση. Στην πολύ απλή έκδοση, αλλά όχι αυτό πλέον το ευθύγραμμο πράγμα που απλά έχει το μοχλό μπροστά και περιμένει να περάσει το εντυπωσιακό εφέ και τίποτα άλλο. Λοιπόν, και σε αυτό είναι πολύ απογοητευτικό το Unity. Που ξαναρωτούσα, άρα παιδιά θα υπάρχει και μου έλεγαν κατακόμβες. Τι είναι οι κατακόμβες, 5 τούνελ τώρα που έχει μέσα το Unity. Αυτό είναι οι κατακόμβες. Έχουμε ένα σχόλιο από τον Χρόνη, τον Beware of, που το έχει κάνει πολλές φορές. Είναι πολύ μεγάλο τώρα και μου φεύγει από το chat για να το διαβάσω. Σχετικά με τις εκδόσεις των παιχνιδιών στο PC. Του Far Cry 4, ναι. Νομίζω το είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι
ή κάτι τέτοιο, νομίζω το είπαμε, πως υπάρχει και καλά σε εισαγωγικά τώρα αυτό, άμα θέλετε και χωρίς εισαγωγικά, μια συνωμοσία η οποία λέει πως οι εταιρείες προωθούν τις next gen consoles, με αποτέλεσμα οι εκδόσεις PC πολλών multi-platform παιχνιδιών είναι ένα playable ή να είναι να ζητάνε τεράστια μηχανήματα, ξέρετε, τέρατα των πολλών χιλιάδων ευρώ, όχι χιλιάδων, εκατοντάδων τέλος πάντων ευρώ, να καθυστερούν να βγαίνουν ή να καθυστερούν, ναι. Εντάξει παιδιά, το είπαμε αυτό χρόνο, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι πασιφανές ότι κάτι τέτοιο παίζει, το είδαμε και με το Evil Within, έτσι, το είδαμε και με το Unity, λέει ο Νίκος εδώ, Νίκο. Ναι βέβαια, και με το Unity. Κάτι κολλήματα στα 20-22 FPS. Πράγματα άσχημα. Πράγματα. Ναι, δεν. Και στο, τώρα και στο Call of Duty που ήταν και καλό port, εντάξει, σχετικά, έπρεπε να πας να πειράξεις κάτι από ένα configure αρχείο για να σου έβρισκε τη VRAM του υπολογιστή. Τη κάρτα γραφικών. Αλλιώς έβρισκε ένα. Χρησιμοποιώ το 25% της δύναμης της κάρτα γραφικών σου. Έπρεπε να μπει σε forum να τα ψάξεις. Δεν είναι δουλειά μας αυτό του gamer, εντάξει. Όπως και παλιότερα, ας πούμε, το FIFA που χρησιμοποιούσε παλιά μηχανή γραφικών στον υπολογιστή και νομίζω 2 χρόνια έχει, που έχει γίνει η αλλαγή. Ναι. Α, ναι, ναι. Ναι, ποιο, ναι. Για ποιο είπες? Το FIFA. Το FIFA. Σαν να πετάνε οι παίχτες φαινόντουσαν στα ναι, PC. Ναι. Ήταν απαράδεκτα τα γραφικά, ναι. Όπως είναι το Pro Evolution Soccer φέτος που στον υπολογιστή είναι η χειρότερη έκδοση, ναι, από το PlayStation 4 και Xbox One. Αυτό ακόμα δεν το κατάλαβα, να πω την αλήθεια. Είναι αυτό που λέμε, Νίκο. Είναι ξεκάθαρη η πολιτική της βιομηχανίας πλέον που έχουν ακολουθήσει όλες οι εταιρείες, ότι προωθούμε next-gen consoles και το PC επίτηδες το ρίχνουμε στο καναβάτσο. Ξεκάθαρο νομίζω πια. Ναι. Το θέμα είναι να προωθούν τις next-gen consoles, αλλά να βγάζουν και παιχνίδια και καλά και next-gen, γιατί ο χαρακτηρισμός πια είναι... Να μην πω τώρα, έτσι. Τώρα next gen, επειδή είδα το. Γιατί είχε ρωτήσει ένα παιδί κάπου στο forum, νομίζω, δεν ξέρω. Αν θα υπάρχει. Όχι. Και σένα είχε ρωτήσει και εσύ είχε απαντήσει. Αν θα δούμε last gen έκδοση του Shadow of Mordor. Για το review. Ναι, για review. Ναι, ναι, κυκλοφορεί. Κυκλοφόρησε 21 του μήνα, το περιμένουμε. Θα γίνει, παιδιά. Θα γίνει. Ναι, στο 360, παιδιά, η κατάσταση είναι άθλια. Οχ. Η λέξη άθλια δεν. Δεν νομίζω ότι συμπυκνώνει αυτό που υπάρχει στο 360. Οπτικά, σαβά. Αρκεί να σας πω ότι όταν κάνεις pause και βγεις στο χάρτη ή βγεις στη σκακέρα, την περίφημη εκείνη εκεί, για να ξαναγυρίσεις το παιχνίδι υπάρχει loading περίπου 7 ή 8 δευτερολέπτων. Αρκεί να σας πω αυτό. Λοιπόν, τα οπότε, πάντα είναι θολά. Σάβα είναι ένα παιχνίδι. Α, συγγνώμη, για ολοκληρώσω, ναι. Είπα, τα πάντα είναι θολά. Σταθερό με το frame rate και τα λοιπά, αλλά θυμίζει εικόνα παιχνιδιών του 2006 ή 7 όσον αφορά textures, λεπτομέρειες, θολούρα, ανάλυση, depth of field και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, εννοείται ότι είναι απαράλλαχτο, okay. Λίγο πιο ηλίθιοι μου φαίνονται στην AI τους, δηλαδή, ακόμα πιο ηλίθιοι παρά δεν βλέπουν πλέον, είσαι μπροστά τους και δεν βλέπουν, οπότε κάνεις Killstreak με Hidden Blade, ας πούμε, κάπως έτσι. Συγγνώμη, με Dagger, μπέρδεψε τα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό. Αν μείνει έτσι όπως έχει η κατάσταση, όσο το σκέφτεσαι για 360 τουλάχιστον, προς το παρόν μακριά, παιδιά. Μακριά και αγαπημένοι. Κάντε λίγο υπομονή να το παίξετε του χρόνου όταν θα πάρετε άλλη κονσόλα. Θα έχει παίξει κιόλας. Για πες κάτι, ρε Σάβα. Αυτό τώρα εσύ. Πώς το βλέπεις, ως κακό development ή όντως το παιχνίδι δεν θα όχι, μπορούσε να τρέξει? Άλλη ομάδα το ανέλαβε. Το ξέρω αυτό. Το ξέρω. Το δώσαν σε κάποια παιδιά να κάνουν port. Για να τους βγει τέτοια. Για να τους βγει. Το έδωσαν σε μια ομάδα. Ναι. Για να δουλέψουν αυτοί κανονικά στο next gen. Πώς θα δώσουμε 60-70 χιλιάδες κομμάτια. Πάρτο. Λάθος κίνηση κατά τη γνώμη μου. Εφόσον λειτουργήσε άψογα στην next gen. Αυτό σε ρωτάω τώρα. Ότι εσύ έτσι όπως το βλέπεις είναι απλά και μόνο κακό development ή. Ναι, ξεκάθαρα. Δεν θα μπορούσε να τρέξει όπως τρέξει το One και στο PS4. Σαφώς δεν θα μπορούσε να τρέξει, αλλά θα μπορούσε να τρέξει πολύ καλύτερα από αυτό που είναι. Από αυτό που είναι, έτσι. Ναι, δηλαδή για όνομα του Θεού της Παναγίας. Δηλαδή, σου λέω σε σημείο ντροπιαστικό τελείως. Οπτικά. Δηλαδή τέτοια θολούρα είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Μάλιστα. Τι να σου πω τώρα. Οπτικά μου θύμισε το πρώτο Horizon. Στο 360, το πρώτο Horizon. Όχι στο PC.
Να, πρώιμα παιχνίδια δηλαδή στο 360 αυτά. Εκεί στο 360 δηλαδή. 2005-2006. Κάτι κουλούς Γερμανούς που δεν μπορούν να βάλουν τέξορ στη σειρά, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ναι. Κάτι τέτοια. Κάτι Βενέτικα και κάτι... Ή ξεχνά να βάλουν το κουμπί next στο, στην εγκατάσταση στον υπολογιστή. Όλα, ναι, και τέτοια πράγματα, ναι, ναι. Ή αν θυμάστε το 2002, στην πρώτη έκδοσή του, γιατί είχε βγει και το Flames of Ventures που ήταν πολύ βελτιωμένα τα πράγματα. Εκείνο το θολό το πράγμα που βλέπεις τα πίξελα να κουνιούνται, ρε παιδί μου, βλέπεις τετραγωνάκια και λες, έλα. Ναι, τόσο κακό, ναι. Εγώ εν τω μεταξύ τόση ώρα το chat μου είχε κολλήσει και λέω πώς είναι δυνατόν να μην τσακώνονται τόση ώρα και να σταμάτησαν ξαφνικά να ηρεμήσαν τα παιδιά. Και κάνω ένα scroll down και βλέπω ότι συνεχίζεται τώρα, έχει πάει στο Drive Club η συζήτηση. Ναι, λέει ότι το αδικήσαν εδώ, το Drive Club. Ποιος το αδίκησε? Δεν ξέρω. Η Evolution. Η Sony το αδίκησε. Η Sony το αδίκησε. Evolution μάλλον. Όχι, η Evolution δεν το αδίκησε. Η Evolution τι να κάνουν τα παιδιά, τους δώσανε μια εργολαβία και τους είπανε θα το παραδώσετε τότε. Α, δεν γίνεται έτσι όμως. Και είναι κρίμα γιατί το παιχνίδι θα μπορούσε να ήταν πολύ καλό. Θα ήταν ένα πολύ έτσι, απολαυστικό racer σε αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν. Όχι, δεν λέω ότι λες για το Game Over Race, ανώνυμε. Γενικώς λέμε τώρα ότι το παιχνίδι αδικήθηκε πρώτα απ' όλα από τη Sony. Δεν έπρεπε να κυκλοφορήσει το παιχνίδι αυτό όταν κυκλοφόρησε. Αυτό έπρεπε να βγει το Μάρτιο που μας έρχεται. Ναι. Να είναι ένα ολοκληρωμένο πράγμα. Ναι, ναι. Αυτό και πολλά ακόμα, Γιάννη. Όχι, κοίτα, αναλογικά Σάβα και οι κυκλοφορίες οι τωρινές που θα πήγαιναν παρακάτω, έτσι. Ναι, δηλαδή, όχι, πολλά παιχνίδια ακόμα εννοώ, θα έπρεπε να βγουν το Μάρτιο και τον Μάιο. Αυτό. Αν καθίσεις, ας πούμε, να σκεφτείς ομά, η γενιά αυτή είναι ένα χρόνο που ψάχνεται να βρει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, με αποτέλεσμα να καίει πολλά χαρτιά, να ομάδες ανάπτυξης να δουλεύουν με το πιστόλι στο κρόταφο. Πολύ, ναι, ναι, πολύ πράγμα. Έτσι, ναι, ναι, που στην ουσία βλέπεις ότι δεν ήταν κανένας έτοιμος, κανένας όμως. Όταν φτάνει η Microsoft να πουλάει με χασούρα στην Αμερική στα $330 μαζί με ένα παιχνίδι του Xbox One προσφορά για να πουλήσει. Βέβαια τσίπησε πολύ, Τσίμπησε, αλλά το αν πουλάς με χασούρα αυτό... Έχει, καλά, κοίταξε και τα τρία πρώτα χρόνια για το PlayStation 3 με χασούρα το πουλούσε η Sony για να μπορέσει να ανατρέψει λίγο την κατάσταση. Ναι, είναι το αντίστοιχο, μπράβο, γιατί πλέον από ό,τι είχα δει τις πωλήσεις νομίζω ότι αν δεν είναι στα ίδια ξεπέρασε το 360. Στη γραμμή του τερματισμού δηλαδή ξεπέρασε το 360 σε πωλήσεις στο PlayStation 3. Αλλά το θέμα είναι το άλλο, για πόσο μπορεί να αντέξει μια εταιρεία να το κάνει αυτό. Η Microsoft πολύ. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα γιατί πηγαίνουν λεφτά από άλλα τμήματα εκεί πέρα, έτσι. Το ίδιο πράγμα έκανε και η Sony, ρε. Και μιλάμε για μια εταιρεία η οποία έκλεισε άπειρα παραρτήματά της η Sony γιατί βουλιάζανε. Και έχει, δηλαδή, κρατήθηκε με νύχια με δόντια. Η Microsoft θέλει να το υποστηρίξει, θα το υποστηρίξει. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των εταιριών, παιδιά, έτσι. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Η Sony βρίσκεται σε ανωδική πορεία λόγω του PlayStation franchise. Μπράβο, και το PlayStation συντηρεί τη Sony, ενώ η Microsoft έχει την άνεση να ρίχνει όσα λεφτά θέλει στο One. Στη Sony το gaming τμήμα ήταν το πιο επικερδές στο τελευταίο ισολογισμό, ναι, που δημοσιεύσαν. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι πειράματα Microsoft... με το PS4 δεν θα κάνει η Sony. Μπράβο. Ενώ η Microsoft ήταν ακριβώς το αντίθετο. Το Xbox το τμήμα είναι το πιο ζημιογόνο στην εταιρεία. Ναι, εγώ το λέω με την έννοια του ότι έχει από πίσω ένα θησαυροφυλάκιο να ρίχνει λεφτά η Microsoft. Σίγουρα. Ενώ σίγουρα, η Sony... Δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, γιατί επάνω στο PS4 στηρίζεται για να βαδίσει με τα υπόλοιπα division, τηλεοράσεις κλπ. Αυτά είναι γνωστά, δεν είναι από το μυαλό μας, παιδιά. Είναι ισολογισμοί των εταιριών που έχουν βγει. Όπως άμα δείτε και μια οικονομική ανάλυση, θα δείτε ότι η ρευστότητα που έχει η Microsoft είναι πολλά σκαλιά παραπάνω από αυτό τη Sony. Το οποίο σημαίνει πολλά πράγματα στο ότι μπορεί να ρίχνει λεφτά σε developer τρίτους ώστε να αγοράζει exclusive ή time exclusive, στο να κάνει προσφορές price cut όποτε θελήσει κτλ. Και αυτό για κάποιο διάστημα μια φορά ήταν
αποδείχθηκε πολύ, πώς να το πω, επικερδές για τους gamers αυτούς καθ' αυτούς. Δηλαδή, όταν αποφάσισε η Microsoft να ρίξει λεφτά και να αρχίσει να παίρνει, να παίρνει στην κονσόλα της franchise τα οποία δεν υπήρχαν στο Xbox, στο πρώτο Xbox, ξαφνικά απλώθηκε η γενιά, απλώθηκε το gaming. Ναι, δηλαδή, ναι, βρέθηκαν δεκάδες, κυριολεκτικά δεκάδες τίτλοι στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν PlayStation. Ναι, 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 ναι. Εγώ πήρα PlayStation 3 γιατί θα έβγαινε το Final Fantasy 13. Αγόρασα την κονσόλα προκαταβολικά γιατί έπρεπε να παίξω το Final Fantasy. Γιατί δεν έχω χάσει Final Fantasy από το πρώτο, τα έχω παίξει όλα και έπρεπε να το βάλω. Δεν ήξερα ότι θα ήταν το χειρότερο Final Fantasy, ούτε ήξερα ότι θα έβγαινε και στο Xbox. Όταν ανακοινώθηκε, βαρούσα το κεφάλι μου στον τοίχο. Ναι. Γιατί και το PlayStation 3 γενικότερα είχε πάρει, ρε παιδί μου, όπως σε πολλούς, είχε πάρει τη θέση της δεύτερης κονσόλας. Δηλαδή έπαιζα τα exclusives του και τα multi τα έπαιζα στο Xbox. Ναι, για πολύ κόσμο, ναι, εντάξει. Για πολύ κόσμο. Λοιπόν, αλλά αυτή η τακτική, θέλω να πω ότι όσο το εντόπισε η Microsoft στο ότι παίρνουμε παιχνίδια, βγήκε μόνο για καλό. Και η αλήθεια είναι ότι τότε δεν έκλεψε κανένα franchise του στήλου ότι το παίρνω για μένα και το κρατάω. Οκ, okay, μπορείς να πεις ότι έγινε αυτό το πράγμα με την εξαγορά της Remedy, με την εξαγορά της, της Lionhead, αλλά... Δεν έκλειψε αυτές... franchise. Δεν ήταν... Δεν ήταν καινούργια franchise έβγαλε. Ακριβώς. Και δεν ήταν και, δεν ήταν και console exclusive εταιρείες αυτές. Δηλαδή στο PC δούλευαν αυτές οι εταιρείες. Ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν, δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν του PlayStation, τη Sony και τα έκλεψε η Microsoft. Και ξαφνικά βρήκες πραγματικά δεκάδες τίτλους. Εγώ θυμάμαι σαν τότε έπαιρνα το 360 World, το official δεν μου άρεσε καθόλου, έπαιρνα το World, το αγγλικό. Λοιπόν, και επειδή ήμουν στρατό, ρε παιδί μου, και διάβαζα σε κάθε τέφος, έλεγα για να δούμε τι άλλο franchise θα έχουμε αυτή την... Γιατί το 360 με περίμενε σπίτι και δεν το είχα ανοίξει για 9 μήνες. Λοιπόν, για να δούμε τι ακόμα παιχνίδι θα μπορέσουμε να παίξουμε στο 360. Και άρχισε να διαβάζει για Resident Evil, για Devil May Cry, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να φανταστείς με το Xbox και το PlayStation, το 2. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάει στο μυαλό, το μυαλό σου εκεί πέρα. Και αυτό απεδείχθη πάρα πολύ καλό. Μετά έριξε το βάρος αλλού κι αυτή. Τι έγινε, σας αποστόμωσα? Περίμενα να δω, θα πει κανένας τίποτα άλλο. Εγώ απολαμβάνω το χαμό στο chat. Μιλάμε για κατάσταση 2006, έτσι. Σκοτώνονται. Γιατί... δεν μπορεί να γίνει τέτοια κατάσταση. Εντάξει, όσο δεν ξεφεύγει το πράγμα να γίνει έτσι χυδαίο και... Δεν το σηκώνει, δεν το σηκώνει, παιδιά, αυτή. Αυτή η γενιά φαίνεται ότι είναι τόσο, μπήκε τόσο ασθματικά και τόσο αγχωμένη που δεν σηκώνει αυτό το πράγμα. Ξεκατηνιαζόμαστε, λέει, και γουστάρω καλή φάση. Εντάξει, δεν γουστάρω, απλά ξέρετε τι γίνεται. Τώρα θέλετε να δείτε ξεκατηνιάσματα, πηγαίνετε σε νέα και ειδήσεις και reviews του 2006-2007. Ναι. Θα δείτε και κάτι γνωστές φάτσες εκεί πέρα. Σαν τον Καζατζήρι. Τα μουσικά μου. Λοιπόν, και δέστε εκεί μέσα τι γίνεται. Λοιπόν, και παιδιά, δέστε εκεί πέρα. Πείτε να δείτε το Σάβα ως χρήστη ακόμα να κράζει. Να κράζει. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι... Στις παλιές καλές εποχές που δεν ήταν δεσμευμένος. Εντάξει, μιλάω για το Game Over, πρέπει λίγο να προσέχω τι λέω. Όχι. Θα σκάψω όλους πάνω με τα λάβαρα. Αυτό που βλέπω εγώ και με στεναχωρεί, εκτός από τη, εντάξει, έχει πλάκα όλο αυτό το trolling που γίνεται και τα flame wars και στο chat και στο forum και οπουδήποτε γενικότερα, είναι ότι έχουμε εκφράσει πολλές φορές το τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, οχτάμηνο, όσοι έχουν περάσει από τα μικρόφωνα αυτά εδώ, από τα παιδιά, από την ομάδα του Game Over, και μέσα στο forum τα γράφουμε, ότι δεν πάει καλά αυτή η γενιά, ότι έχουμε προβλήματα, ότι έχουμε ανησυχίες για την πολιτική, για τα games που είναι υπηρεσίες, για τα free to play και τα online που δεν είναι, δεν μιλάμε για το multiplayer και το online, έτσι, δεν, για server που δεν δουλεύουν, ναι, τα προβλήματα, τα μισά παιχνίδια κλπ. Και το πρόβλημα είναι ποιος πουλάει περισσότερο τελικά, ή αν θα ανακάμψει το One ή το PS4 rules, ρε, bitches κλπ.
Όχι, είμαστε λίγο μακριά από αυτό. Είμαστε έχουμε πρόβλημα, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτή τη γενιά. Δεν είναι το αν θα πουλήσει 5 μίρια παραπάνω το 4 από το One. Ή το Wii πέθανε κτλ. Το Wii U, ξέρω εγώ. Έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή, κοιτάξτε λιγάκι τώρα εδώ, προσπαθούμε κι εμείς όσο μπορούμε έτσι επάνω στη συζήτηση και με ό,τι γνωρίζουμε και όσες γνώσεις έχουμε να πούμε δύο πράγματα. Εννοείται, λέει, το PS4 θα τα σβήσει όλα. Έτσι, έτσι. Να σου πω, ρε Καλύφα, είχες βάλει 8,5 στο. Είχα μια φοβερή ιδέα, αλλά πρέπει να έχουμε χρονικό περιθώριο να προχωρήσει. Dart. Μαζί θα το γράψουμε το hate letter. Την άλλη φορά για ποιο σε κοροϊδεύα, για ποιο παιχνίδι. Ο Dart 2000 πρέπει να είναι ένα παλικάρι που έχουμε γνωριστεί από κοντά σε event. Ο Dart είναι για γάμα τα παιδιά. Που είχαμε. Αν είσαι εσύ. Αν είσαι εσύ. Α, Dart... το Stranger's Wrath. Red Dart είχε βάλει 7 στο Stranger's Wrath. Ρε. Θα στείλει hate letter για το 8. Περίμενε, περίμενε. Ο Dart πρέπει να είναι. Τον είχα πετύχει σε ένα event που είχαμε κάνει στη Media Χριστούγεννα του 12. Και τότε πάλι μου την είχε πει. Για το. Ναι, εσύ, μπράβο, από την Πάτρα. Είχε έρθει από την Πάτρα, παιδιά, είναι απίθανος. Αυτός είναι. Που είχε έρθει με την παρέα σου από την Πάτρα, μια ομάδα παιδιών έτσι. Και μου λέει, αμάντρε Γιώργο, μου λέει τότε, ακόμα στο χρωστάω, μου λέει για το Tools of Distraction. Κοίταξε, ξέρεις ότι είναι αγαπημένη μου σειρά. Έτσι, τα έχουμε ξαναγελάω τώρα. Ναι. Για τα Ratchet, έτσι. Ξέρεις την αγάπη που έχω. Το Tools ήταν το πιο αδύναμο από τα παιχνίδια του PlayStation 3 για μένα. Για μένα. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Ratchet του PlayStation 3. Από τα Ratchet του PlayStation 3. Από τα Ratchet. Εντάξει, ναι, από τα Ratchet. Που είχες βγάλει συμπέρασμα ότι είναι από τα χειρότερα του. Το πρώτο είναι. Ναι, σήμερα, έτσι όπως τα βλέπω, είναι το πιο αδύναμο. Ναι. Είναι το πιο αδύναμο, ναι. Τώρα εντάξει. 8,5 ήταν ρε παιδιά, δεν ήταν 5,5. Έλαντε. Ναι. Άριστο είναι το 8,5. Και το 10 δικαίεν, λέω εδώ και πάνω. Όποτε παίρνεις να ελέγξεις Ratchet. Παίρνει αυτόματα δεκάρι. Αδικημένο το Uncharted 3 λέει από τον κύριο Γιώργο. Ναι, ακούστε να σας πω κάτι. Ο κύριος Γιώργος είναι αδικημένος από το Uncharted 3. Γιατί ο κύριος Γιώργος, ακούστε να σας πω κάτι. Ο κύριος Γιώργος ακόμα και σήμερα ψάχνει να βρει τη μία από τις δύο σκανδάλες του DualShock 3 που είχε εξφεντονήσει στο πάτωμα. Δεν κάνω καμία πλάκα, είναι αλήθεια. Και η κόρη μου, μέχρι και η κόρη μου με κοροϊδεύει. Γιατί... Ίσο, το σύνθετο είναι, ρε φίλε. Έτσι, έχω βάψει το σπίτι. Που σημαίνει και... ότι έχω μετακινήσει τα έπιπλα και ακόμα αυτή τη σκανδάλη. Ένα που είχε... με τον τοίχο. Ακόμα δεν μπορώ να την βρω. Με τόση δύναμη είχε φύγει. Ένα έτσι. Με τον τοίχο. Είχε φύγει με το Uncharted 3. Με το shooting το Uncharted 3. Έτσι. Θα τερούφιξε καμιά σκούπα, ρε Γιώργο. Ένα απίθανο πράγμα, ένα πανέμορφο πράγμα ήταν. Το βλέπεις και δεν το πίστευες αυτό με το Uncharted 3. Αλλά το shooting του παιδιά μου είχε βγάλει, να μην πω την κακή τη λέξη. Χτύπα ξύλο. Μη είχε αρρωστήσει, έτσι. Η Παναγία είναι κακή λέξη. Όχι, δεν θα έλεγα την Παναγία. Όχι, ρε. Εγώ έσβησα. Για ποιο παιχνίδι λες? Για το Uncharted 3. Λοιπόν. Για το shooting του. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι απλά εκείνη την πίστα που είσαι στο ναυπηγείο και καλά. Όχι ναυπηγείο, τόσο εκεί πέρα που είναι τα 100,000 τα καράβια. Τα μισοβυθισμένα. Πλησιάζεις προς το μεγάλο το καράβι και απλά αρχίζουν και κατεβαίνουν από βουνά και από λαγκάδια. Ναι, ναι. Καμιά 150 εχθροί, ρε. Απλά έτσι κάθονται. Το πρόβλημα δεν ήταν το. Κατεβαίνουν ατελείωτοι. Αυτό ήταν. Ότι βγαίνανε από το πουθενά, κάνανε spawn, ερχόντουσαν και από πίσω σου. Και είχαν το πρόβλημα αυτό που λέγαμε για το Call of Duty πριν, για τα παλιότερα Call of Duty. Όλοι σε βλέπανε παντού. Ναι, ναι, ναι. Παντού. Έτσι. Ναι. Πρόσφατα ποια η διαφορά, λες, το Uncharted 1, 2, 3. Αυτό το έκανε το Infamous, το Second Son. Το Second Sun πολύ έντονο, ναι, αυτό, ναι, αυτό ναι, που λέει και ο Γιώργος, ναι, το λέει στο review, ναι, αυτό. Ναι. Γιάννη, αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Ξέρω, έλεγες, το είσαι στην άκρη της πίστας. Ρε, λυπηθείτε με, έλεγες, ναι, ας πούμε. Επειδή φαίνεται στο χάρτη πρέπει να με πυροβολήσει κιόλας. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ναι, και βλέπετε τώρα, ας πούμε, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, ακόμα είναι debate αυτή η κατάσταση με το shooting. Να, ο ανώνυμος καλά, τώρα εδώ πέρα. Είναι γιατί αν αποδεχτείς ότι είναι broken το βασικό στοιχείο του παιχνιδιού, καταλαβαίνεις ότι σχεδόν broken και το υπόλοιπο παιχνίδι πέρα από τα ωραία. Δεν είναι το βασικό του στοιχείο το αυτό. Shooting. Είναι το ένα από τα δύο βασικά στοιχεία. Το ένα το είναι το δεύτερο, ποιο είναι? Platforming. Με δουλεύετε τώρα. Γιατί? Αυτόματο platforming. Καλά. Παιδιά, έχει platforming το Uncharted τώρα. Έλα, καλά. Έχει. Πατάμε το κουμπάκι, πατάμε το μοχλό μπροστά και πάμε λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Ναι, αυτόματο platforming. Ναι, ναι. Εντάξει, είναι το σύγχρονο το cinematic platforming, το οποίο συνεχίζοντας ξανά στην ίδια πίστα, αφού έχει σκοτώσει
Έχεις κάνει μια γενοκτονία εκεί πέρα και έχεις φάει γύρω στα 500 άτομα. Μετά αρχίζεις και σκαρφαλώνεις πάνω στο δέντρο που ήξερες. Στο δέντρο, λέω, στο πλοίο. Το οποίο ήξερες. Ένα, δύο, τρίτο σκαλί. Κακ, σπάει. Τακ, 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 κρεμιέσαι. Ένα, δύο, τρία, τέταρτο σκαλί, κράξα να σπάει. Αυτό λέγεται. Είναι cinematic gaming. Έτσι λέγεται. Αυτό θέλω να κάνω. Το ρεκόρ των σπασμένων σκαλιών και πατωμάτων νομίζω ότι μετά το Tomb Raider. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι. Το πήρε η Λάρα. Το πήρε και το κάνει σημαία. Τώρα θα σα δείξουμε. Το κάνει σημαία. Το κάνει σημαία. Τρία ούτε καν σύγκριση. Όχι, η Λάρα έχει πιο πολλά ρεσί. Tomb Raider για πλάκα. Όχι, παιδιά. Στο Uncharted 3 εγώ πλάι είχα σε ένα σημείο και είχα αφήσει το χειριστήριο γιατί δεν την πάλευα άλλο. Ρε, συγγνώμη, τον καιόμενο ναό το θυμάσαι στο Tomb Raider. Ναι, ρε, εσύ. Πέφτεις 16 φορές. Την τελευταία ανάβαση και το boss fight τη θυμάσαι. Ναι, όχι, όχι, απλά πέφτεις κάθε είναι δεύτερο. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο είναι μία μάχη στην οποία μου γυρίζει συνέχεια σε βίντεο και σινεμάτι και όλα αυτά. Και άλλο προσπαθώ να σκαρφαλώσω σε ένα ψευδοπλατφόρμινγκ. Platforming και απλά σπάει συνέχεια. Ρε. Το έχει η Λάρα αυτό. Το έχει η Λάρα αυτό. Δεν δίνει εφέ και δείχνει τη Λάρα από δίπλα να βογκάει. Το έχει η Λάρα. Εσύ, Αλέκ, το έχει η Λάρα αυτό. Χωρίς λόγο. Έλα, το έχει η Λάρα αυτό. Σκαρφαλώνεις για να φτιάξεις το. Το είχαν χειρότερο. Επίτηδες το είχαν κάνει. Προφανώς το είχαν πάρει και αυτή η σκηνή κορδόνη ότι για να πετυχαίνει το Uncharted κάτι τρέχει με τα σπασμένα πατώματα. Κάτι κρύβουν από κάτω. Και σπάσαν πατώματα σου. Το λέω. Το είχαν παρακάνει πραγματικά αφού. Συγχυσμένος από το Uncharted. Για μιλώντας, άμα δεις και στα Tomb Raider τα 2 και 3 και 4 πόσο πάτωμα σπάει. Και εκεί έχει άπειρο πράγμα. Απλά εκεί πέρα το έβλεπες ότι θα σπάσει. Το ήξερες, έκανε μπαμ. Ναι. Πάντως αυτό που λέτε για το shooting έχει δύο θέματα. Ο μηχανισμός ως μηχανισμός στόχευσης του shooting δουλεύει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Από το Uncharted το 1 δουλεύει, μια χαρά μπορείς να πετύχεις τον άλλον στο 5 μίλια να τον βαρέσεις, ας πούμε, να σου φέρω στο κεφάλι. Έχει latency όμως. Ναι, εντάξει. Έχει αργοπορίες, έχει χιλιά δυο άλλα. Αλλά ως μηχανισμοί του σχεδιαστικά σχετικά δουλεύει. Το Uncharted απλά σε κάθε παιχνίδι έκανε τα φάουλ του. Με το καλύτερο από όλα ήταν στο Uncharted το 1, στο οποίο είχε Καλάζνικοφ στο χέρι και άδειαζε ένα ολόκληρο γεμιστήρα. Για να φας τους καημένους, ας πούμε, τους εχθρούς που ήταν πάνω στο νησί, που είχαν απλά ένα ξεσκισμένο μπλουζάκι. Δεν θυμάστε. Νομίζω και στο 2 είναι αυτό. Και στο 2 παίζει αυτό. Και στο 2 και στο 3 παίζει αυτό. Ότι άμα δεν ρίξεις headshot δεν παίζει. Ούτε καν σύγκριση. Ούτε καν. Μιλάμε γεμιστήρα ολόκληρο έχω αδειάσει για να ρίξω έναν. Δεν το θυμάμαι αυτό, Αλεξάνδρε, αλλά γενικώ στα Uncharted δεν πέφτανε άμα δεν ρίξεις headshot. Δεν πέφτουνε. Στο Uncharted το 1, παιδιά, ήταν απλά κλάμα. Θυμάμαι ότι είχα επιβδίσει σε ένα σημείο. Εντάξει, το θέμα είναι ότι θα μπορούσε η Naughty Dog να το είχε βελτιώσει αυτό. Και κάτι που φάνηκε βέβαια στο Last of Us, το οποίο ήταν πολύ βελτιωμένο σε όλα. Βέβαια, καλά. Δηλαδή, όλοι οι μηχανισμοί δουλεύαν. Όλα δούλευαν σχεδόν άψογα σε αυτό το τομέα. Κοίτα, δηλαδή, ήθελε να δώσει και άλλο είδους παιχνιδιού, έτσι. Καλά, ναι, okay, εκεί πέρα που θα μετρήσει η μία και οι δύο σφαίρες σου, το Uncharted είναι. Ίσως, και φύγαμε. Ναι. Ίσως, ναι. Το Uncharted, παιδιά, εντάξει, είχε άλλο στόχο. Ήταν cinematic action, Indiana Jones σύγχρονο, χιουμοράκι. Ναι, εντάξει. Είχε άλλο στόχο. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Πάντως, εγώ επιμένω ακόμα και σήμερα και τότε είχα ακούσει τι είχα ακούσει τότε για το 3. Βέβαια, τα είχα ακούσει για άλλο λόγο. Όχι γιατί το Uncharted 3 είχε πάρει 9, αλλά γιατί είχε πάρει το Gears of War 3-9,5. Λες και τα βάζαμε στη ζυγαριά. Τα θυμάστε εκείνα και τα απίστευτα που είχαν συμβεί εκείνη την περίοδο, έτσι. Καμία σχέση τα δύο παιχνίδια. Ναι, δεν ήταν το πρόβλημα ότι ήταν. Γιατί αν ένας reviewer είχε βάλει στο Uncharted 3 6, ας πούμε, θα δικαιολογούσα το hating κτλ. Αλλά να έχεις βάλει 9. Και απλά να τρως hating γιατί είχες βάλει πριν από 15 μέρες στο Gears of War 3-9,5, σημαίνει ότι το πράγμα ήταν. Παιδιά, κοιτάξτε, τα οικονομικά της Microsoft εκείνη την περίοδο ήταν καλύτερα, οπότε πλήρωνε περισσότερο. Οπότε δίνανε καλύτερη προμήθεια. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Πάντως, εγώ μετά από τόσα χρόνια, ό,τι θυμάμαι στο μυαλό μου έτσι από εκείνα τα παιχνίδια, επιμένω ότι το 2 δεν ξεπεράστηκε. Το Uncharted. Uncharted. Ναι. Ναι. Το 2 δεν ξεπεράστηκε. Με εξαίρεση τη σκηνή. Στην έρημο που περπατάει, λες. Η οποία είναι συγκλονιστικά καλή. Από θέμα γραφικών εννοείς. Το 2 δεν έχει ξεπεραστεί, όχι. Από θέμα γραφικών εννοείς.
γραφικών και αυτό το συνέστημα. Ρε, αυτά τα 5 λεπτά που περπατάς μέσα εντάξει, στην έρημο ήταν αυτό... πολύ συνέστημα. Ναι, okay, ήταν φανταστική αυτή η σκηνή. Που ναι. Υπάρχουν και άμα το... πας λίγο μακριά από τη τηλεόραση δεν ξέρεις ότι παίζει video game. Έτσι σου φαίνεται ότι είναι. Λοιπόν, βάλτε 9 σε όλα λέει και 10 στα πολύ καλά. Σωστός ο Μορφέας. Και είσαι καλυμμένος. Τελείωσες. Τι λέει εδώ, 60 FPS σε 2.40-4.80. Ποιο παιχνίδι? Για το Rage λέει. Δεν ξέρω. Το Rage εμένα μ' άρεσε, παιδιά. Εμένα μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ το Rage. Εμένα μ' άρεσε. Το ξέρω ότι θα ακούσω κράξιμο, αλλά εμένα μ' άρεσε το Rage. Μέτριο ήταν, παιδιά, μέτριο, μέτριο. Ναι, ναι, μέτριο. Είχε προβλήματα. Εμείς το παίξαμε με το βελτιωμένο. Μου βγήκα 1,5 χρόνο μετά. Πόσο ήταν που φτιάξανε τα γραφικά με τα HD Textures Pack. Ήταν πολύ καλό. Κνουγναρότο, ακόμα δεν ξέρω, φίλε μου. Στο 360 το παίζω και είναι άδικο να μιλήσω για το 360 αυτή τη στιγμή γιατί με ζορίζεται πολύ το παιχνίδι. Δυστυχώς ακόμα στο PlayStation 4 δεν το έχω το παιχνίδι. Παιδιά, περιμένουμε. Το έχω προχωρήσει στο πώς 360 και πώς αρκετά. PC και PS4 εκδόσεις του Dragon Age. Το είπαμε και στην μου φαίνεται θα το τρέξω λίγο στο PlayStation 4 τα πρώτα κομμάτια. Ούτως ή άλλως 4 και 5 φορές θα το παίξω αυτό. Οπότε δεν με ενοχλεί αν το πρώτο παίξιμο είναι λίγο άτσαλο, ας πούμε. Και λοιπόν, σου είπα έτσι κι αλλιώς θα το παίξω εγώ στα Ultra στο PC. Οπότε θα το κάνουμε και από εκεί να το δούμε. Και ο Νίκος τούμπανο έχει, ρε, don't worry. Και ο Νίκος έχει ένα πράγμα με κάτι ρόδες. Το οδηγάει το πρωί για να πάει στο κτήμα και μετά γυρίζει και παίζει παιχνίδια. Που αν βάλει ρόδες φεύγει. Άγια σου. Ο συγκάτοικός μου έχει τέτοιο PC και τώρα θα λείπει μια εβδομάδα και θα το πάρω εγώ αγκαζέ. Οθόνη, τώρα θα αγοράσω τεράστια τηλεόραση, ας πούμε 40 διάρα, θα συνδεθεί το PC με τα ροδάκια και πήρε μια κάρτα γραφικών, παιδιά δεν ξέρω τι κάρτα γραφικών είναι, απλά ξέρω ότι είναι γύρω στα 15% πάχος όλο το πακέτο της μαζί με τις ψυχές. Ποια πήρε ρε? Απλά δεν μπορούσαμε να το βάλουμε μέσα στο κουτί. Τη 295 μήπως πήρε? Έχει δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει ψυξή. Πάνω, είναι το limit. Όπως και να έχει, θα το ούτως ή άλλως ξέρετε παιδιά, αυτά τα παιχνίδια δεν χωράει. Έπαιξα 15 ώρες, γράφω τρεις παπαριές, φαίνεται ότι το τελείωσα και γράφω με review. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο. Ναι, ναι. Λοιπόν, μιλάμε για RPG, το RPG πρέπει να τελειώσεις. Παιδιά, επειδή πολλές έχουν γίνει πολλά το τελευταίο διάστημα, γενικώς, γύρω-γύρω, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά επειδή τελικά τίποτα δεν είναι αυτονόητο στη ζωή αυτή. Πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε γιατί και νέα παιδιά έρχονται στην κοινότητα του Game Over και μας μαθαίνουν τώρα, παρόλο που έχουν περάσει 10 χρόνια. Προσπαθούμε να παίζουμε τα παιχνίδια και να γράφουμε στο σύνολό τους και να γράφουμε σεβόμενοι αυτούς που διαβάζουν. Είτε αυτοί διαβάζουν, μπαίνουν στον κόπο να διαβάσουν τις 2, 2,5, 3, 3,5 λέξεις ή τις 500 λέξεις, δεν έχει σημασία, που γράφει το κάθε παιδί που είναι στην ομάδα, είτε πάνε κατευθείαν να κάνουν scroll down, βλέπουν το βαθμό και τα θετικά και τα αρνητικά. Που σημαίνει ότι review, γιατί έκανα αυτόν τον πρόλογο, review από το Game Over που να έχει παίξει 2 ώρες ο άλλος και να ανεβάσει ένα review, προσπαθούμε, δεν λέω ότι δεν θα το κάνει ποτέ κάποιος, γιατί και εγώ δεν μπορώ να είμαι μέσα στον υπολογιστή ή στην κονσόλα του καθενός, αλλά προσπαθούμε να σεβαστούμε κατά το δυνατό πάντα αυτούς που μας εμπιστεύονται και έρχονται στην παρέα και είτε διαβάζουν είτε ακούνε εκπομπές ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, είτε είναι 1000 αυτοί που θα το διαβάσουν, είτε 10.000 είτε 50. Ακριβώς. Αυτό δεν έχει να κάνει είτε με 20. Το πώς θα διαβάσουν, είτε 20. Είτε 20. Ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Τώρα, εκτός από ειδικές περιπτώσεις βέβαια που εντάξει, τώρα πρέπει να είναι πολύ μούφα το άλλο, τα πάμε αυτά και τα γράφουμε και στα κείμενα πολλές φορές. Εγώ για εκείνο εκεί, πώς το λέγαμε, το Flame. Αυτό το κακύκτυπο του, το Bound by Flame, σας είπα παιδιά, 9-10 ώρες την πάλεψα, δεν την πάλεψα παραπάνω, τώρα άνθρωποι είμαστε. Ναι, άμα δεν παίζετε το παιχνίδι δεν έχει να σου προσφέρει το κάτι άλλο. Το Bass Class, ας πούμε, Witcher, δεν θα κάτσω να φάω. Και κάποια παιχνίδια που έχουν και επαναλαμβανόμενο gameplay δεν χρειάζεται να τερματίσεις, εντάξει, να λέμε και αλήθεια, εντάξει, όταν... Να γράψει για το τρόπικο, ας πούμε, έχοντας παίξει τα άλλα 3 ή το Civilization, έτσι, έχοντας παίξει τα άλλα 5-6, ξέρω εγώ. Θα παίξεις 10 ώρες, αν είσαι και λίγο έμπειρος, θα το γράψεις το review. Τι, εντάξει, δεν θέλει και... Κοίτα, άπαξ και είσαι έμπειρος και έχεις παίξει ένα Civilization, ας πούμε, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξεις για 10 ώρες. Είναι βέβαιο ότι θα φας
μέχρι να αρχίσει να γράφει review, ρε Άλεξ, σε περιμένει και review, αυτό θέλω να πω. Αυτή την έννοια. Για να ξεκινήσει το review εννοώ. Ναι, για να ξεκινήσει να γράφει τα βασικά μπορεί. Αυτό ισχύει. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, αυτό εννοώ. Αλλά τώρα οι κουτοπονηριές και τα σούξου μουξου δεν φαίνονται απλά. Τα ξέρετε. Όσοι κάνετε τον σκόπο, τον κόπο και διαβάζετε τα κείμενα, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα, έτσι. Οι κουτοπονηριές και τα αστιάκια και το τέτοιο δεν καλύπτουν ούτε την άγνοια, ούτε την ασχετοσύνη, ούτε την κουτοπονηριά του «έλα μωρέ, θα φανεί ότι το έπαιξα». Καταλαβαίνετε τι λέω. Έξυπνα παιδιά είστε, μυαλό έχετε, δεν χρειάζεται να το συνεχίζουμε. Ο Αλέξης είχε παίξει 100 ώρες για να γράψει το Divinity. 100 ώρες θα παίξουμε και το Dragon Age προκειμένου να γραφτεί review. Αν δεν τελειώσει το παιχνίδι και δεν ξεψαχνιστεί, και αυτά τα έχουμε ξαναπεί, Dragon Age ή όπως είναι έτσι στημένα τα παιχνίδια της Bioware, και μακάρι να υπήρχαν και άλλες Bioware, με ένα playthrough δεν νοείται. Review θα γράψουμε όμως με ένα playthrough, δεν θα γράψουμε με 15. Εγώ το λέω ξεκάθαρα, όποιος έπαιξε το Dragon Age Origins μία φορά, δεν το έπαιξε, παιδιά. Έπαιξε το 40% του. Δεν το έπαιξε. Ναι. Όποιος έπαιξε το Mass Effect, την τριλογία, μία φορά, δεν το έπαιξε. Έπαιξε το 40-50% του παιχνιδιού. Στο Mass Effect και λίγο χειρότερα από το Dragon Age, γιατί το Dragon Age είναι λίγο πιο fix σε κάποιες καταστάσεις. Δεν το έπαιξε, παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Το Dragon Age, το κάτω-κάτω, ό,τι χαρακτήρα και να πάρεις, πάντα μπορείς να κάνεις ανεξάρτητη αναβάθμιση όλων των χαρακτήρων και να τους παίζεις έναν-έναν. Έτσι. Στο Mass Effect, ανάλογα με την κλάση που θα. Και δεν είναι μόνο για το gameplay, και σεναριακά και από άποψη διαλόγων και από άποψη easter eggs και κρυφών τέτοιων. Δεν ήξερα ότι υπάρχει το ένα και δεν ήξερα ότι υπάρχει το άλλο. Ακόμα και δηλαδή και το ποταπό το, από άποψη δομής και εξέλιξης 2, που το λατρεύω σαν μάχη όμως και σαν κάποια side quest, ακόμα και αυτό με ένα σαπ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, αγόρι μου. Δεν το είδες, τι να κάνουμε τώρα. Και τους παπάδες τώρα τα εντάξει μωρέ παιχνίδι είναι μία φορά. Δεν, αυτά μην τα ακούτε. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι έχουν αυτά. Δεν είναι όλα τα παιχνίδια φυσικά ίδια, αλλά τουλάχιστον. Όχι, γι' αυτό μιλάω για τα συγκεκριμένα. Ναι, ναι. Και εγώ γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την παρατήρηση τώρα εδώ, ότι τα παιδιά τα ξέρετε. Έτσι. Όσοι είστε στην παρέα, τα ξέρετε. Ειδικά τους παλιότερους. Να, καλή ώρα όπως είναι ο Αλέξανδρος τώρα εδώ που είναι 9 χρόνια στο Game Over. Ξέρετε τι ακριβώς κάνουν και τι παλεύουν να κάνουν. Οπότε γι' αυτό το λέω ως, ας το πούμε σε εισαγωγικά, δικαιολογία το ότι πολλές φορές διαβάζετε ένα review, ας πούμε, κάμια εβδομάδα μετά, κάμια δεκαριά μέρες μετά ή 5 μέρες μετά. Και 15 μετά. Και 15. Διαβάζω. Τώρα ας πούμε για το Draenor που έλεγα προηγουμένως, για το expansion του WoW, θα το διαβάσετε 20 μέρες μετά. Το Dragon Age έτσι όπως προέκυψε τώρα, που δεν το έχουμε λάβει ακόμα, για να καταλάβετε, έτσι, με αυτή τη λογική, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα το διαβάσετε 15-20 μέρες μετά. Τώρα θα μου πεις, τι θα το κάνω 20 μέρες μετά. Δεν έχει σημασία. Δεν θα ανέβει το review. Δεν απλά για να στείλουμε μια βαθμολογία με τα Critic μεθαύριο. Όχι, δεν θα ανέβει. Δεν λειτουργεί έτσι, παιδιά. Και να σας πω, ρουφιάνοι υπάρχουν πλέον, έτσι. Μπαίνετε στα προφίλ μας και στα τέτοια και βλέπετε τι παίχτηκε. Άνετα. Εγώ πάντα επιμένω, ξέρετε ότι είμαι λίγο χαζός σε αυτά τα πράγματα. Εγώ επιμένω, μάγκες, να κοιτάτε κορόιδα και μπούφους, να μην σας πιάνει κανείς. Απλά για να γράψετε ένα σχόλιο ή να πείτε πω τι ωραίο review. Και να μπαίνετε, μπέστε στο προφίλ του άλλου. Πλέον η μαγιά, έχω το προφίλ κλειστό πολύ καιρό και είμαι offline πάρα πολλές μέρες. Αυτά πλέον δεν παίζουν. Πλέον για να πας να παίξεις ένα παιχνίδι θα σου ζητήσει update, να πούμε. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μπεις online. Λοιπόν, να μην είστε, πες το, αφελείς. Πάτε να δείτε. Ωραίο, το έγραψε. Μας το πούλησε το πνεύμα ο άλλος. Δεκτών, όμορφα. Πάμε να δούμε τι έπαιξε, πώς ασχολήθηκε. Έχει να κάνει με το σεβασμό, πέρα από το να βγει η δουλειά, να τσουλήσει σελίδα, να βγει το review, να μπούμε στο πρόγραμμα κτλ. Έχει να κάνει με το σεβασμό στους 10, 20, 100, 10.000 που θα σε διαβάσουν. Απλά πράγματα. Και έχει να κάνει και με μια συνέπεια που έχει στο σελίδα, έτσι.
δεν μπορεί να αλλάξει. Και είναι και το χόμπι μας, έτσι. Γουστάρουμε να παίζουμε. Δεν είναι ότι το κάνουμε με το ζόρι αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει. Το multi του Far Cry 4, Jimmy, θέλει plus όλα. Του PS4 πια τα multiplayer θέλουν. Είναι η υπηρεσία συνδρομητική πλέον. Το online, έτσι. Είναι υποχρεωτικό να. Το online. Είναι υποχρεωτικό να. Εφόσον παίζεις multi. Έτσι. Ναι, και... για το multiplayer, ναι. Για το multiplayer. Και εφόσον δουλεύει. Γιώργο, θα στείλεις κανένα live stream αυτή τη βδομάδα. Live stream θα πρέπει να. PlayStation 4 θα ξεκινήσω κατευθείαν γιατί τις πρώτες 20 ώρες τις έχω παίξει. Δηλαδή δεν θα αγχωθώ να τις για παίξω. Για Dragon Age λες. Ναι, να το ξεκινήσω κανονικά. Ένα από το Σάββα μπορούμε να έχουμε. Εγώ θα ήθελα και από τον Γιάννη που έχει VDSL, παρακαλώ πολύ, σε όλο το HD μεγαλείο του. Αν βρει χρόνο, γιατί έχει κάποιες δυσκολίες τώρα ο Γιάννης. Αν βρει χρόνο να κάνει ένα Little Big Planet, ωραίο θα ήταν να το δούμε. Θέλει όμως δύο άτομα. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο αντίτυπο. Έχεις εσύ αντίτυπο? Έχω εγώ ένα, ναι. Κάνουμε κανένα διπλό. Ωραία. Γιατί μόνος δεν λέγει πολλά πράγματα, έτσι να πούμε. Ναι, ωραία, πολύ ωραία. Να πούμε να κάνουμε ένα co-op να παίξουμε. Να ωραία, δείξουμε. Να κάνουμε την Τετάρτη, Πέμπτη, αλλά... να δούμε πότε θα σκέσει καλύτερα. Γιώργο, ρε εσύ στα live stream να μπορέσουμε να βάλουμε πάνω και live σχολιασμό μέσω. Το επιτρέπει αυτό το Twitch. Για πες μου, δεν... τι εννοείς. Δηλαδή, πώς ήταν χτες, ο Σάβα, ας πούμε, ζητούσε προχτές παρέα, εντάξει. Ναι. Παρέα στο Skype. Στο Skype, ναι. Ναι, ρε παιδί μου. Αλλά να την ευκρινίζεις αυτά, γιατί μπορεί να εννοήσεις κάτι άλλο, ας πούμε. Ζητάει παρέα, τι, ας πούμε. Τι να πιάσεις. Κάλεσέ με τώρα, ας πούμε, ναι. Να πιάσεις κανένα μπούτι. Θα πετούσα το χειριστήριο και θα έκανα το μπούτι πριν, είσαι πολύ σίγουρος. Α, αύριο και μεθαύριο έχει Champions League. Έχουμε και τον Μιχάλη, ευτυχώς μας ενημερώνει. Οπότε για Πέμπτη πάμε. Εννοώ να ακούγονται δύο φωνές, ας πούμε, για να υπάρχει ένας live σχολιασμός πάνω. Άκου να δεις τι γίνεται. Άκου, πρόσεξε. Εσύ, γιατί δεν το ξέρω πώς πάει αυτό το πράγμα. Πρόσεξε. Θα σου εξηγήσω και να ακούσω και τα παιδιά τώρα που μας ακούνε και όλα τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι στιγμής ούτε το One ούτε το PS4, μιλάμε για κονσόλες αυτή τη στιγμή πάντα, όχι για stream από PC, έτσι. Ναι. Δεν επιτρέπουν όταν παίζεις co-op με κάποιον άλλον να ακούγεται η φωνή του συμπαίκτη σου στο stream. Είναι νομικό το θέμα, καθαρά. Ναι. Είναι, έτσι, έχουν πει ότι δεν μπορούν στιγμή... να διασφαλίσουν ότι ο άλλος θα έχει τη συνένεση. Ακριβώς. Του ακριβώς. Άλλου που ακούγεται, κατάλαβες. Όσες φορές έχουμε κάνει live stream και ακούγεται ο Σάββας από το Skype παλιότερα που είχαμε κάνει κάποια live streams, ακούγεται πώς. Επειδή έχω ένα headset εγώ το οποίο δεν είναι. Πώς λέγεται, πιάνει τον ήχο του από το περιβάλλον. Για το PS4 μιλάω τώρα. Για το PS4. Τον έβαζα να ακούγεται από το iPad δίπλα μου. Αυτό. Και ακούγονταν μια χαρά. Αλλά μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Κατάλαβα. Μόνο έτσι. Να παίξουμε και έβλεπα και με 30 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Ναι, τα βλέπουμε με καθυστέρηση. Ναι, ναι, ναι. Και κάνει γενικά σχόλια επομένως. Δεν λες, όπ τη βούτα έριξες εδώ. Είμαι στο τσοτήλι, λέει, και νιώθω τόσο μόνος. Ο Γιάννης το γράψε αυτό. Σάβα. Λοιπόν, οπότε τώρα στο stream που λέμε με τον Γιάννη, το Τσιτσέλη να κάνουμε, αν ξεκινήσει και κάνει το hosting ο Γιάννης και ξεκινήσει, εγώ για να μπω μέσα, θα παίζουμε co-op, αλλά δεν θα ακούγομαι στο stream. Θα ακούγεται μόνο ο Γιάννης. Δεν έχει δηλαδή το Twitch κάποιο build μέσα ώστε να έχει. Όχι. Γιατί αυτά είναι plug and play, Νίκο, στις κονσόλες. Πατάς το share button, βγαίνεις. Ό,τι είναι, είναι μέσα. Τελείωσε. Δεν μπορεί να επέμβεις εσύ. Πόσο θέλω να σας κοροϊδέψω τώρα, ρε παιδί. Θα το φτιάξουν όμως, έχουν πει ότι θα το φτιάξουν. Και απλά τι γίνεται, όταν θα πατάει, ας πούμε, ο Γιάννης, παράδειγμα, στο Little Big Planet το share button, θα μου έρχεται εμένα μήνυμα ότι your friend, ξέρω εγώ, ξεκίνησε live stream. Θες να ακούγεσαι ή όχι, κάπως έτσι. Να κάνεις αποδοχή. Ναι. Αποδοχή για να. Ναι. Αυτό πιο πολύ σε σχολές μας, όχι ταυτόχρονα παίζουν και οι δύο, να υπάρχει και κάποιος άλλος για να γίνει το διάλογος. Μα είναι ωραίο όταν είναι πιο καλή ηρωή. Ναι. Ναι, είναι ωραίο. Εσύ προχτές που τράκαρες τα αεροπλάνα και τα πλοία και τα τέτοια. Άμα είχα ένα στο Skype, τα μετρόλαρα θα ήταν πιο ωραία. Θα τρώγε κορόιδεμα. Σου λέει ο άλλο νότια πήγαινε για το αεροδρόμιο, εσύ το χαβά σου βορεινά έπιανε. Βορρά ήταν. Μα εγώ ξέρω ότι στο Λος Άντζελες το αεροδρόμιο είναι βορειοανατολικά. Πού το πήγαν και το βάλανε στην παραλία δίπλα. Δεν κατάλαβα, λέει, τι παιχνίδια live stream ο Μορφέας Γιώργιος. Εννοούμε ότι κάνουμε live stream κάποια παιχνίδια μέσα στη βδομάδα όπου έχουμε χρόνο και όρεξη. Στριμάρουμε. Δηλαδή παίζουμε και το βλέπετε μέσα από το Twitch ζωντανά την ώρα που παίζουμε. Και ακόμα καλύτερα πριν το review να βγαίνουν αυτά ή όταν έχει φρεσκοκυκλοφορήσει το παιχνίδι για να λες και πράγματα καινούργια. Αυτό έτσι. Όταν είναι και υπάρχει... θέμα εμπάργκο όμως. Όταν δεν υπάρχει εμπάργκο, ναι, αυτό μπορεί να καλά, προφανώς, εντάξει. Οπότε
αυτή τη βδομάδα, αν έχει, έχουμε και το Dragon Age, το πάρει ο Σάββας στο PS4, θα κάνουμε. Θα κάνουμε σίγουρα. Και λέει που έχει πλάνη, θα δούμε. Να, και επειδή ένα παιδί ρώτησε προηγουμένως πιο πάνω, τώρα γιατί ρώτησε δεν ξέρω. Ενδεχομένως να είναι με μπαμπάς και να θέλει να. Για το Skylanders, το Trap Team, το review, λογικά αυτή τη βδομάδα θα γίνει. Γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς. Παιδιά, είναι κουλό, αλλά έχω μιλήσει με πολύ κόσμο που είναι εκεί στην ηλικία μου ή έχουν παιδιά έτσι από 5-6 και πάνω. Και το παιχνίδι πουλάει αυτό σε αυτές τις ηλικίες, σε αυτό το συγκεκριμένο κοινό. Τα παίρνουν για τα πιτσιρίκια. Έχει μεγάλη επιτυχία η ιστορία με τα πλαστικά παιχνίδια και τις φιγούρες. Γιατί είναι 2-1, έτσι. Και έπιασε, και ναι. Έπιασε αυτό το πράγμα. Λεφτά η Activision, λεφτά. Σάβα, εσύ δεν έχεις βγάλει μια είδηση ότι έβγαλε πιο πολλά, είχε πιο πολλά έσοδα το 13 ναι. Από το Call of Duty. Πιο πολλά από το Skylanders από ό,τι από το Call of Duty. Γιώργο, και μια ακόμα ερώτηση για το live stream. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρον. Για να ανεβάσει την ποιότητα του stream, πρέπει να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο αριθμό viewers, έτσι. Ναι, πάνω από 100 πρέπει να έχεις για να βγάζεις καλύτερη ποιότητα. Πάνω από 90, νομίζω, κάπου εκεί. Δεν έχει σχέση με τα, δεν έχει σχέση με τα total views που έχει το κανάλι σου στην ιστορία όχι. Σου. Όχι, είναι εκείνη την ώρα, έτσι. Εκείνη την ώρα, νομίζω. Εκείνη την ώρα. Α, ωραία. Ναι, σίγουρα εκείνη την ώρα είναι. Βέβαια, αν έχεις VDSL, όπως ο Γιάννης ο Τσιτσέλης, δεν έχεις πρόβλημα. Την άλλη φορά, παιδιά μου λέει, έλα να δοκιμάσουμε κάτι και κάνει live stream Destiny, Shadow, δηλαδή δεν ήταν δημόσιο, και το ανοίγω, παιδιά, από το iPad. Και τον έβλεπα να παίζει, λες και ήταν, τι να σας πω, δίπλα μου, HD, με έναν viewer. Ναι, γιατί, γιατί έχει τρελό απλό το άνθρωπος, έχει τρελό απλό. Άμα έχεις, ρε παιδί μου, σύνδεση της προκοπής και δεν είσαι πλήβιος στην Ελλάδα, άμα έχεις βάλει μια 100 Mbps σύνδεση στο σπίτι σου. Αυτό είναι, εμάς ακόμα δεν υποστηρίζονται καν, ρε παιδιά, εδώ στην ούτε εμάς, και εμείς το ίδιο έχουμε. Ούτε ένα, εγώ, παιδιά, 4-5 Mbps upload. Όχι, 4-5, 10. 10 έχει. 10. 10. Παιδιά, και εγώ δεν ξέρω πόσο έχω αυτή τη στιγμή, αλλά φαντάζομαι θα έχω πολύ. Ναι, Περιστέρι δεν έχει, ούτε Γάλλο έχει. Χελωμένη δεν έχει, το έχω ψάξει. Γιατί και εγώ θέλω να βάλω. Δεν υποστηρίζεται ακόμα. Και δεν ξέρω αν θα υποστηριχτεί ποτέ με τέτοια καλώδια που έχουμε εδώ, με το χαλκό που έχουμε εμείς. Παιδιά, οπτική είναι θέλει, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ βάζουμε, λέει, 24 και έχει 1,2 down. Εγώ στο τσοτήλι που είμαι μόνος που λες Jimmy Sim. Όχι μόνος με την προηγούμενη έννοια, μόνος δεν κατεβάζουν άλλοι σαν εμένα, ρε παιδί μου, και δηλαδή, ναι, πιάνω 1,8, 1,87, 1,9 έχει χτυπήσει. Τι είναι αυτό, τι είναι 1,9? Download. 1,8 MB. Megabyte, όχι Mbps, Megabyte. Ναι. Αλλά upload εκεί, σταθερό, 100 kbps. 100, το upload είναι 100, ναι, 100 με το ζόρι σε αυτές τις γραμμές. Ναι. Ποιος ρώτησε για σαν σοφάναρκη. Με τι ταχύτητα κατέβαζα τον Dragon Age το 2, το 3 χθες, ε. Από το Origins, ε. Εσύ τι έχεις, VDSL έχεις. 11 MB το δευτερόλεπτο. 11 MB το δευτερόλεπτο, άρα φίλε αυτό. Εντάξει, καλό ακούγεται. Είναι τρελό, εντάξει. 10 MB το δευτερόλεπτο. Το link δεν προλαβαίνεις να πατήσεις, αν κατεβάσεις κανένα album ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επειδή είπατε για τηλεόραση και τα λοιπά και κλείνουμε σιγά σιγά, να πω εδώ κάτι, γιατί είδα δύο ταινίες στο καπάκι το Σαββατοκύριακο. Έπαιξες πάλι, α. Ναι. Mm. Είχα το τέλος της μετακόμισης που έλεγα, της μάνας μου. Αυτό ποιο ήταν, πότε βγήκε αυτό? Αυτή η ταινία είναι Αλμοδοβάρ, η μετακόμιση της μάνας μου. Έτσι όπως το έπεσε, ρε φίλε. Είχα, λέω, λοιπόν, να πω μινάρια μια ημέρα στο τέλος της μετακόμισης. Λοιπόν, και πάει στην πρεμιέρα. Έλειωσα στη μετακόμιση και τα δύο βράδια και Σάββατο και Κυριακή ήταν, ξέρεις, δεν κάνω τίποτα, ταινία, παιδιά, αφήστε με ήσυχο, ξέρεις. Λοιπόν, η εκπληξάρα της χρονιάς, Σάβα, εσένα δεν θα σ' αρέσει, δεν το συζητάω καν, για τους υπόλοιπους όλους. Το ξέρω, βασικά. Guardians of the Galaxy, τι εκπληξάρα ήταν αυτή. Τι ευχάριστη έκπληξη. Ωραίο. Όπω, ναι. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, με το που το είδα, λέω πώς θα μπορούσε να ήταν το Destiny. Έλατε. Ρε φίλε. Πώς. Απίστευτο. Θα, ναι. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό κατευθείαν. Ναι. Πώς θα μπορούσε να ήταν το Destiny. Ναι. Χωρίς να είναι κάτι πρωτοποριακό ή ερεξικέλαφο, έτσι.
Είναι απλά μια ευχάριστη ταινία που τη βλέπεις και... Και που βασίζεται σε κόμιξ της Marvel κιόλας, έτσι, δηλαδή. Ναι, τι ναι, να λέμε ναι, τώρα. Ναι, ναι. Ναι. Με χιούμορ, με ωραία περιβάλλοντα, έτσι, εναλλαγές, sci-fi. Πόσο άνετα θα μπορούσε να γίνει ένα νέο Star Wars αυτό, πόσο άνετα όμως. Ναι, το γιατί συγκεκριμένο, όχι. Άμα συνεχιστεί δηλαδή. Ναι. Και τι άλλο είδα, δεν θυμάμαι το άλλο που είδα τώρα. Φανταστείτε πόσο καλό ήταν. Α, ναι. Την απογοήτευση, παιδιά. Δηλαδή, η μία χαρά ήρθε μετά λύπη. Το Sin City, το 2. Το Α, μετά καλό. Παιδιά, τι ήταν αυτό το πράγμα. Ένα κακέκτυπο της πρώτης ταινίας, χωρίς τίποτα. Χωρίς... Το πρώτο, το δεύτερο. Το δεύτερο, δύο, ναι. Ναι. Κακέκτυπο, έτσι, αντιγράφουν τους εαυτούς τους, χωρίς έτσι αυτή τη σπιρτάδα και την... Καλά θα μου πεις, okay, το μάτι έχει πάρει το πρώτο σοκ από το πρώτο, έχουν περάσει χρόνια τώρα, okay. Δεν είναι όμως αυτό το πράγμα που έχει... Να διαβάσει τα κόμικ και αφήσετε τις ταινίες. Ναι. Το πρώτο ήταν όμως πολύ πιστό στο κόμικ, Σάβα. Τις ταινιοποιημένες κόμικ. Ωραίο ήταν το πρώτο, αλλά διαβάστε τα κόμικ. Ναι, ναι. Βρέστε τα κόμικ, τα βρίσκετε εύκολα και τα διαβάστε τα. Ούτε η Εύα Γκριν δεν το σώζει. Κοίταξε, να σου πω κάτι, Χελιομένιακ. Η Εύα Γκριν είναι φοβερή. Αλλά όταν στο πρώτο έχει περάσει η Κάρλα Κουτζίνο, τι να πει η Εύα Γκριν. Έχετε δει ταινία με την Εύα Γκριν σειρά που να μην δείχνει τα βυζιά τη, ειλικρινά τώρα. Στο James Bond. Όχι, θα δείχνει εκεί. Και εκεί παντού. Ποια είναι η Εύα Γκριν. Η Εύα Γκριν είναι η κοπελίτσα που έπαιζε στο. Στου 302, ρε παιδί μου. Στου 302, στο καζίνο Ρουαγιάλ. Εκεί ουσιαστικά κάνει. Εντάξει, ρε. Ναι, ναι. Πω, καζίνο. Πάντα. Πάντα, ρε, όπου την έχω δει, χλάτ με τη μία. Τα πετάει όλα. Εντάξει, Πασπαρτού, άμα το βρήκε. Καλά, πρώτο ήταν η Άλμπα, δεν ήταν, ρε. Είναι πάλι. Και σώζει την ταινία. Ουσιαστικά. Σώζει και την παρτίδα, όχι την ταινία μόνο. Ούτε σε άλλο θα το σώζει. Τέλος πάντων, δεν. Ενώ το Guardians of the Galaxy ήταν εκπληξάρα ευχάριστη, δηλαδή έπαθα την πλάκα μου, το περίμενα. Το Sin City ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Και αρχίζουμε τώρα μαραθώνιο Christmas Carol. Όλες τις εκδόσεις που υπάρχουν. Κάτσε μεγάλε. Εκεί. Ακόμα Πολυτεχνείο δεν έχει. Νοέμβριος. Χαστούκι Νοέμβριος είναι. Χαστούκι Νοέμβριος είναι. Το Interstellar δεν το είδα. Είχα πάει σε Christmas Village και κάναμε και παίρναμε και ζεστό κρασάκι έτσι και λουκανικά για ψημένα και ginger cookies και ring, πώς το λένε, με παγοδρόμιο και τέτοια. Έτσι, αυτά. Εδώ έχει στολιστεί όλη η χώρα εδώ και δύο εβδομάδες. Ναι. Εντάξει, στην Αγγλία είσαι. Η Αγγλία είναι. Ναι. Καλά θα κάνω να μείνουν στολισμένοι αυτοί και το υπόλοιπο. αυτό ξαναπέστο. Στην Αυστραλία δεν είναι ένα ζευγάρι που πάει να κάνει ρεκόρ Γκίνες με τα φωτάκια. Λέει 620.000 φωτάκια για να μπει στο Γκίνες. Πόση βλακία είναι στον κόσμο. Πόση βλακία μπορεί να αντέξει αυτό ο πλανήτης, ρε φίλε. Ευτυχώς και λέγανε ότι κάποτε το πρόβλημα είναι ο υπερπληθυσμός, η υπερβλακία είναι το πρόβλημα πλανήτη, αλλά... Είναι ανίκητη. Ευτυχώς εδώ στην Ελλάδα έχει ακριβήνει το ρεύμα και έχουν σταματήσει να κάνουν τέτοια πράγματα, γιατί είχα ένα γείτονα εδώ που δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Παιδιά, είδα χτες το βράδυ, γιατί τώρα αρχίζουμε κανονικά τις χριστουγεννιάτικες ταινίες, είδα το National Lampoon's Christmas Vacation με τον Chevy Chase, κλασική ταινία. Το οποίο είναι η σάτυρα, έτσι, δηλαδή... Ναι ρε, όλα τα διαλύει τελείως, όλα. Έτσι, πίσω, αυτό πίσω. Με το που βάζει, καταφέρνει και βάζει τις μπρίζες την μπρίζα, και την μπρίζα, ναι. Στραβώνονται οι άλλοι στο διπλανό σπίτι. Ναι, αυτό. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Ναι. Και λύει τελείως. Ο Mortor 56 λέει το Interstellar είναι φτιαγμένο καθαρά για IMAX αίθουσες. Οχ, πες μας τέτοια τώρα. Μισή ταινία θα δούμε εδώ στην Ελλάδα. Που έχουμε και μικρές και μικρά πανιά, να το πω έτσι. Μικρές οθόνες. Δεν είναι τόσο για την οθόνη, είναι όσο πιο πολύ για τον ήχο. Έχει κάνει πάρα πολύ περίεργη μίξη του ήχου που μπαίνεις μέσα στο σινεμά και τρίζουν τα έπιπλα του σινεμά. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που σπάσαν τζάμια, υπήρχαν δηλαδή, πολύ, πάρα πολύ δυνατά ο ήχος. Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα IMAX δεν έχουμε, οπότε θα βολευτούμε με ό,τι υπάρχει. Δεν χρειάζεται, Γιώργο. Απλά να πας σε σινεμά το οποίο έχει 4K προτζέκτορα. 4K, καλά, εντάξει. Καλά, τώρα βρήκες. Ναι. Δεν μπορεί, ρε, σιγά. Πόσες είναι, δεν ξέρω, νομίζω... Δεν έχει. Νομίζω δεν έχει στην Αθήνα ακόμα. Σοβαρά. Νομίζω δεν έχει. Στην Αθήνα το καλύτερο ποιοτικά είναι αυτό που έχουν, νομίζω, τα Village, τώρα κάνουμε και μαύρη διαφήμιση, με τις μικρές αίθουσες.
πώς τα λένε, τα gold cinemas, κάπως έτσι. Ναι, τα οποία τα έχουν κόψει. Ας πούμε εδώ στο Ready που υπήρχε gold αίθουσα που πήγαινε. Ναι, έχουν μείνει 2-3 αίθουσες ναι, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι. Τις κλείσανε ναι, αυτές εδώ. Α, δεν έχει μπει, παιδιά. Πραγματικά νομίζω ότι έχει γίνει στάνταρ, έτσι. Στο όχι, Μαρούσι, όχι, κάτσε. Έχουμε το ανώνυμο 9504 που λέει τα βίλα στο Μαρούσι έχει IMAX. IMAX όχι, αποκλείται να έχει. IMAX όχι, δεν IMAX υπάρχει στην Ελλάδα, παιδιά, δεν υπάρχει. IMAX, παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει στην Ελλάδα. IMAX, επειδή έχω γνωστό που δουλεύει σε εταιρεία που στείνει, το πιο κοντινό μας είναι στη Σόφια, στη Βουλγαρία, σε πολυχώρο. Η Ελλάδα δεν έχει. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Sorry, βρε πάνω, sorry, λέει, σας δουλεύω. Πού να ξέρω, καημένος, λείπω καιρό. Εδώ πέρα είναι στάνταρ πλέον και το θεώρησα ότι εντάξει και στην Ελλάδα δεν μπορεί, θα έχει πάει στα σινεμά. Όχι, όχι, δεν έχει, Άλεξ. Όταν πάω, όταν είμαι μέσα σε ένα χωριό, γιατί το Cambridge χωριό είναι, ρε, για 150.000 κάτι και δεν το λες πόλη. Ναι, για την Αγγλία είναι κομμόπολη. Ναι. Όχι, γενικότερα είναι τίποτα, χωριό εγώ το λέω. Όταν είμαι σε ένα χωριό και πάω σε ένα σινεμά το οποίο πήγα να δω το Interstellar, παιδιά, την Τρίτη. Δηλαδή λίγες μέρες αφού βγήκε. Στην Ελλάδα θα γινόταν τις πόπεις. Εδώ ήμασταν μέσα στην αίθουσα 30 άτομα. Και μέσα σε ένα σινεμά το οποίο γενικότερα δεν είναι ποτέ γεμάτο, είναι πάντα κάτω από τη μέση χωρητικότητα, είναι όλες του οι αίθουσες 4K. Εντάξει, εντάξει τώρα, αυτό μην το ψάχνεις. Εδώ σκέψου, Αλέξανδρε, ότι παλεύουμε να βρούμε αίθουσα που να έχει ψηφιακή κόπια της ταινίας, έτσι. Καλά, όχι, εντάξει. Όχι. Ναι, κοίτα, όχι, εγώ έπαθα το σοκ μου, παιδιά, πέρυσι, δεν ξέρω, όχι το Elysium, πώς λέγονταν, το Επιστημονικές Φαντασίες που έπαιζε ναι, και ο Harrison Ford. Ναι. Όχι. Ο Χάρισον Φόρτ, αυτό το ωραίο, αυτό το ψάρεσε σαν ξέσιο. Το Ender's Game. Ender's Game, άντε μπράβο. Παιδιά, το είδα σε 4K σινεμά τεράστιο, IMAX, και έπαθα σοκ. Έπαθα σοκ. Ήτανε τόσο εντυπωσιακό. Και το 24K να το βλέπεις, το βιβλίο και μαλακία θα ήταν. Αλλά τα γράφηκα... Παιδιά, δεν μπορούσα να το χωνέψω ότι είχε πάει τεχνολογία σε εκείνο το σημείο. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω δει σε σινεμά μαζί με το Avatar. Καλά, το Avatar είναι μπροστά. Είναι μπροστά, εντάξει. Ναι. Σε ποιότητα. Εγώ το Avatar το έχω βρει σε 3D έκδοση. Η οποία νομίζω δεν είναι retail κιόλας. Όχι, είναι τα δισκάκια που είχε βγάλει η Panasonic. Η Panasonic, ναι. Μπράβο, και εγώ αυτό. Το έχω κατεβάσει, παιδιά. Τι εικόνα είναι αυτή, τι πράγμα είναι αυτό. Στην ίδια τηλεόραση βλέπεις το Avatar και βλέπεις άλλες ταινίες και λες χαλάς τηλεόρασή μου, ας πούμε. Να την καθαρίσω λίγο μάζα. Να την καθαρίσω. Πονάει το κεφάλι μου αυτά που συζητάτε. Ε? Που πονάει το κεφάλι μου με αυτά που συζητάτε. Αν έχετε καταλάβει, όλη αυτή την ώρα συζητάτε για το πώς εκπληκτικά δείχνει μία μαλακιά μετά την άλλη. Αυτό συζητάτε τόση ώρα. Όχι, γιατί και το Godfather άμα δεις σε 4K είναι πιο ωραίο. Το Godfather και σε 480p να το δεις από απέναντι, από τον μπαλκόνι της γιαγιάς να το δεις και να κοιτάς με κι άλλη απέναντι, το ίδιο αριστούργημα θα είναι. Θα είναι πιο ωραίο αριστούργημα όμως. Σινεμά παράδεισος. Κατάλαβα, είναι το πρόβλημα. Για χαρά ήταν στις βιντεοκασέτες και ονομά. Και το σινεμά ο παράδεισος σε βιντεοκασέτα να το δεις τριπλογραμμένη, σαν του Ρέιμον που γράφει τους αγώνες πάνω στο γάμο του. Βιντεοκασέτα του γάμου του, λοιπόν. Πάλι το ίδιο αριστούργημα θα είναι. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για ποιότητα περιεχομένου, μιλάμε για ποιότητα ακουστική. Η οποία παίζει ρόλο, Σάβα. Στην εμπειρία του κινηματογράφου. Παίζει ρόλο αν είναι καλή η ταινία. Αν δεν είναι καλή η ταινία, έχει φάει εντάξει, προφανώς. Ώρες από τη ζωή σου, μη βλέποντας ναι, καλή ταινία και βλέποντας οπτικο-ακουστικό σύνολο. Συμφωνώ. Ευνοείται ότι πρέπει να έχει καλό περιεχόμενο για να το ευχαριστηθείς στην υψηλότερη τεχνολογία. Ναι, εντάξει. Αυτή, από το να πάει να δεις, ας πούμε, τώρα το Hunger Games, αν και το τελευταίο Hunger Games λέει ότι είναι καλό, για τα κάτι κριτικές τρελές, ας πούμε, δεν ξέρω τι γίνεται. Ποιο είναι το τελευταίο πάλι. Έβγαλαν ένα καινούριο το οποίο ουσιαστικά είναι. Το Mockingjay, το Part 1. Το είδα. Πότε το δω, πριν από λίγες μέρες. Είναι όντως τόσο καλό που λένε ότι ξέφυγε από τις μετριότητες το παλιό. Είναι όχι, σαν τα προηγούμενα. Α, οκ, okay, εντάξει. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να είναι καλό. Είναι σαν τα προηγούμενα. Εγώ και τα βιβλία του δεν μου άρεσαν ποτέ τα Hunger Games. Είναι βιβλία τα οποία τα διαβάζω το καλοκαίρι στην παραλία που ξεμπερδεύεις ένα βιβλίο την ημέρα.
τέτοιου επίπεδου τα θεωρώ. Μάλιστα. Οπότε η ταινία. Εγώ δεν έχω δει καμία από τις ταινίες. Εγώ απλά είδα ότι λένε ότι είναι πως έφυγε από τα προηγούμενα. Αυτό δεν τα έχω δει εγώ. Ξέρεις γιατί, γιατί το λένε αυτό. Γιατί στα προηγούμενα η ιστορία είναι τελείως teenager. Πολύ χαζοπεδάκια. Ναι, ναι, ναι. Επειδή στο τελευταίο το βιβλίο που η ταινία κλασικά έπρεπε να σπάσει δύο, δεν μπορούσαν να το βγάλουν ένα. Πώς θα κάνουμε λίγο αρπάχτη παραπάνω. Α, έχουμε και τέτοια, αλλά Hobbit. Ναι, 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 ναι. Είναι σπασμένο το βιβλίο για σε δύο ταινίες. Πώς κάνανε με το τέτοιο, με το τελευταίο Harry Potter, το ίδιο πράγμα έχουν κάνει και εδώ. Το κάνανε γιατί ρε παιδί μου, στο τελευταίο το βιβλίο γίνεται πανικός. Γίνεται τεράστια μάχη, καταστρέφονται όλα, μάχες στους δρόμους, βόμβες. Είναι πάρα πολύ μεγάλος πανικός και χάνει το copy-paste που ήταν όλα τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα ήταν ίδια. Δεν μπορούσες να δεις διαφορά. Εντάξει, οκ. Okay. Γλιτώσαμε bandwidth. Λοιπόν, γιατί ρε φίλε, το πληρώνεις. Δεν πειράζει. Θα χρησιμεύσεις αλλού. Κρίμα είναι, ναι. Να κανεβάσουμε κάνα live stream για το Game Over. Πιάσει τόπο. Από σειρές, τι έχουμε τώρα. Τελείωσε το... Gotham, τον Gotham να ξεκινήσει να βλέπετε. Βάλανε και Arrow στο Star Channel από ό,τι είδα. Ξεκινάει το Arrow. Για όσους δεν βλέπουν απ' έξω. Τελείωσε το Downton Abbey. Αφήστε τις εξυπνάδες, κύριε Πλωμαριτέλη, για τις γιαγιάδες, εντάξει. Όχι, εντάξει, ωραίο είναι το Downton Abbey. Α, ναι. Ναι, ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα έλεγες κάτι για τις γιαγιάδες, θα το δω με τη γιαγιά σου μαζί, κάτι τέτοιο δεν μου έχεις πει. Όχι, η μαμά μου με ρωτούσε πότε ξεκινάει η καινούργια σεζόν. Αυτό ήθελα. Εγώ τη δικιά μου την έφαγα να βλέπει Homeland μια φορά. Το The Americans που λέει, το είχαμε πει και την άλλη φορά, εξαιρετικό. Ωραία, ωραία. Το αφήνουμε, ναι. Ναι. Είμαστε το... watch list. Το Boardwalk Empire τελείωσε. Έχω 6 επεισόδια να δω. Θα τα χαρώ ιδιαίτερα. Το Sons of Anarchy έχει γίνει φόσκολος. Το Gotham είναι εδώ πέρα ο Ανώνυμος. 55 ναι, Flash, παιδιά, πολύ καλά λόγια. Ξέρεις τι, το Flash ξεκίνησε με 1,5 καλό επεισόδιο ρε εσύ, Alex, αλλά είναι τόσο teen. Δηλαδή είναι, για το target group του είναι για 15 με 20 max. Και πολύ λέω. Χαζομάρα, ρε, καμία ηθοποιία, οι ατάκες τσίζι. Κοίτα. Εγώ περιμένω να ολοκληρωθεί η σεζόν και θα το πιάσω έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς επεισόδιο. Και λέμε τώρα για το Flash. Ναι, ναι. Χελομένιακ, να δώσεις τα σέβη μου στον πατέρα σου. Απλά. Το δείχνει το Μέγα τώρα, προφανώς εκεί το βλέπει. Α, το δείχνει το Μέγα. Ναι. Τι ώρα, τρεις ώρα τη νύχτα, τρεις ώρα τη νύχτα, ε. Μία, δύο εκεί το δείχνει. Okay, εντάξει. Α, εντάξει, νωρίς. Για να, για να το πιάσεις κιόλας, ναι. Έλεος. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ πάντως, επειδή δεν έχω πλέον χρόνο, Mordor όχι το Extant, το Extant είναι σαβούρα. Ναι. Ναι. Αυτό που τελείω από τι ελάχιστε σειρέ που βλέπω αυτόν τον καιρό είναι το Brooklyn Nine-Nine. Παιδιά, απλά έχω πεθάνει στο γέλιο. Είναι by far από τι καλύτερε κωμικέ σειρέ που έχουν βγει τα τελευταία χρόνια. Brooklyn Nine-Nine. Μου πάνε και μέρα για τον Brooklyn αυτό. Μου πάνε πάρα πολύ καλά λόγια. Είναι πρωταγωνιστής, είναι ο Andy Samberg, ο οποίος είναι από εκείνο το comedy group του Lonely Island που έχουν κάνει το Chicken Box, το Hot Rod και αυτά. Και παιδιά, είναι ένας κινούμενος κλόουν. Όλη η σειρά είναι απλά γκριμάτσες και καφρίλες. Δεν πρέπει να την πάρεις στα σοβαρά. Δεν πρέπει ούτε το How Met Your Mother, ας πούμε, και το Two and a Half Men είναι οσκαρικά μπροστά του. Αυτό το παίρνεις ότι είναι μια ατελείωτη καφρίλα και βλακεία, αλλά επιτηδευμένα καλή βλακεία. Προσεγγίζει το Always Sunny Φιλανδέλφια, ας πούμε, στην νοοτροπία του. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Μόνο και μόνο το πρώτο επεισόδιο να δεις, θα καταλάβεις. Μόνο και μόνο τις φάτσες και το πόσο χαζί είναι. Ο Σάμπερκ παίζει. Ναι, ρε. Ο Σάμπερκ, ναι. Από τον γκρουπάκι που κάνει τις διασκευές. Ναι, ναι. Ή ό,τι είναι, δεν είναι διασκευές ακριβώς. Λοιπόν. Να βγει και από καρτούν είναι αυτός ο άνθρωπος. Μία σειρά έχει παίρνει, λέει. Και τι παίρνει. Άμορε, που μου κουρεύτηκε έτσι ένα αγορέ ξανθό. Χάλια έχει γίνει. Βασικά τις φωτογραφίες που μου έδωσε ο Σάββας μόνο χάλια δεν ήταν, τέλος πάντων. Μία ήταν. Λοιπόν, ολόκληρο πακέτο δεν είναι. Συγκεκριμένα δεν φαίνεται το μαλλί της. Γιώργο, εσύ βλέπεις. Τώρα κατάλαβα τις φωτογραφίες τι λέει.
αγγλικές εποχής, αυτό που εγώ είδα τώρα δύο σεζόν από το BBC, 12 επεισόδια, το Peaky Blinders με Ιρλανδούς γκάνγκστερς στην αρχή του αιώνα, εξαιρετικό. Α, για κάτσε, αυτό θέλω, στείλε link να δω τι είναι. Peaky Blinders. Το BBC ότι... είναι, γιατί αν είναι το BBC θα είναι προσεγμένο σίγουρα. Βγαίνει, πώς το λένε, ότι είχαν στις τραγιάσκες τους ξηράφια. Οπότε βγάζει την τραγιάσκα και πετούσε στην καροτίδα κατευθείαν. Αλήθεια. Φουλ αλήθεια και φυσικά φοβερά καλογυρισμένο, τρομερή διάλογη. Και αν έχετε κάποιο χρόνο, θα το δείτε, ρε παιδιά. Όχι Pinky, Peaky. Peaky. Το Merlin, ποιο Merlin, τώρα αυτό το καινούριο ή το mini series το παλιό, λες, ρε Μιχάλη. Ποιο λες. Τελείωσε, λέει, το Merlin. Θα το ψάξουμε γι' αυτό. Το νέο, α, οκ. Okay. Λοιπόν, άντε να κλείσουμε. 12.30 ώρα. 12.30 ώρα και έχουμε και δουλειές αύριο το πρωί. Έλατε. Έχουμε ανεβάσουμε κείμενα. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι ή να παίξουμε το θύμο Φλόρα και να πάμε για ύπνο. Με τον Ντάρτ γελάω. Περιμένεις την απάντηση τώρα ή από το ότι δεν υπάρχει απάντηση. Περιμένω. Συμπεραίνεις τι να κάνουμε. Ο Dart λέει, γράφει το hate letter για το Tools of Distraction με καθυστέρηση 8 χρονών. Εντάξει, δεν πειράζει, οκ. Okay. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστούμε πάλι για μια ακόμα φορά για την παρέα. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Σάβα Κασατσίδη, τον κύριο Γιάννη Τσιτσέλη. Έτσι, που υπάρχουν. Που είναι εδώ. Α, έτσι όπως το πες, ναι, ξέρω εγώ. Τον Νίκο τον Πλωμαριτήλη και τον Αλέξανδρο από το παγωμένο Cambridge. Α, παίζει ο Μέρφυ, ρε φίλε, στο τέτοιο. Ποιος Μέρφυ? Σε αυτό που λες. Κίλιαν Μέρφυ. Ο Κίλιαν Μέρφυ, ναι. Στο ναι. Που έπαιζε στο... ο Σκερφράου. Α. Και το Win the Sex and Barley του τέτοιου. Για τους Ιρλανδούς. Event, λοιπόν, για event προτάνε τα παιδιά, για να το κλείσουμε. Πολύ τον πάω αυτά. Θα γίνει την... στις αρχές Δεκεμβρίου, στα μισά Δεκέμβρη, ξεκινάει το Games Festival που θα γίνει στην Αθήνα. Για Αθήνα τουλάχιστον μιλάμε τώρα. Για Θεσσαλονίκη θα δούμε για αρχές του χρόνου κάτι να κάνουμε, γιατί χρωστάμε και έχω και καιρό να ανέβω πάνω εγώ. Χρωστάμε για Θεσσαλονίκη κάτι και θα γίνει Θεσσαλονίκη οπωσδήποτε αρχές του 2015. Για τώρα όμως θα είμαστε στο Games Festival σίγουρα. Τώρα πώς και τι θα τα πούμε στην πορεία, που θα είναι για ένα μήνα, οπότε θα γίνουν πολλά events και όχι ένα. Εκεί. Αυτό, Γιώργο, θα τελειώσει με το 2015. Αυτό θα ξεκινήσει νομίζω γύρω στις 15-19 του μήνα, Δεκέμβρη. Από όταν θα πάει και μετά τις γιορτές. Και έτσι. Θα πάει είναι μέχρι τον Γενάρη αυτό. Πάει μέχρι τον Γενάρη. Σε ποιο μόλι είπες θα είναι, στο μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης, ναι. Στο Αγίου Δημητρίου ή... Όχι, στο μεγαλύτερο αυθαίρετο της Ευρώπης. Α, κατάλαβα, εντάξει. Στο Μαρούσι. Ναι, κατάλαβα. Σε αυτό το υπέροχο κτίριο που έχει πάρει άδεια. Πρέπει να κλείσω πού θα μείνω. Αν θα μείνω Πεύκη ή αν θα μείνω πιο κεντρικά. Κατάλαβες. Όχι, αν μείνει Πεύκη είσαι 5 λεπτά από το μολ. Ξέρω, ξέρω, ναι, ξέρω που είναι. Απλώς είναι μια χαρά. Ωραία. Οπότε θα ενημερώσουμε, παιδιά, για το τι ενέργειες θα γίνουν σε αυτό το Games Festival από το Game Over. Έτσι. Και ποιες ημερομηνίες κτλ. Όλα οργανώνονται αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες που μιλάμε τώρα. Έτσι, είμαστε σε συζητήσεις. Θα σας ανακοινώσουμε τα πάντα και για άλλα πράγματα που κάνουμε και για αυτό. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Α, και να ρωτήσεις αν ζει και ο Βαγγελάκης, ο Καταμαράν, γιατί έπαιζε Escape Dead Island, δεν έπαιζε. Ήτανε μέσα στο chat προηγουμένως. Ναι, πήγε, κοιμήθηκε. Ναι, ήταν στο chat. Θα ανησυχώ λίγο για την υγεία του γι' αυτό. Γιατί έπαιζε. Είναι επειδή φολαρά. Στο συγκεκριμένο. Φολαρά. Ναι, έτσι μαθαίνω. Οχ, θα έχουμε review πολύ σύντομα, παιδιά, και γι' αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλά. Φιλάκια, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά.